Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, φίλες και φίλοι, είναι μία πολύ όμορφη μέρα σήμερα για το Ίδρυμα της Βουλής. Οργανώνουμε τη δεύτερη ετήσια συνάντηση στο πάρκο. Έχουμε την τιμή να οργανώνουμε κάτι τέτοιο με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και με κορυφαίους επιστήμονες ως ομιλητές για να κάνουμε μία συζήτηση η οποία σε τελική ανάλυση αγγίζει τα πιο βασικά πράγματα με τα οποία ασχολείται η ανθρωπότητα. Αγγίζει την υφή της ζωής, τη θέση μας μέσα σε αυτό το μεγάλο κόσμο, σε αυτό το μεγάλο σύμπαν. Είναι πάντοτε ένα θέμα γοητευτικό και όμορφο και θα έχουμε την χαρά, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με μερικούς από τους σημαντικότερους επιστήμονες και στην Ελλάδα, μπορώ να πω, και με μεγάλη διεθνή αναγνώριση. Εγώ λοιπόν από την πλευρά μου δεν έχω παρά να ευχαριστήσω το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και τους ομιλητές, τις ομιλήτριες για αυτή τη συνεργασία και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της συνάντησής μας. Αν μπορώ να ζητήσω τον κύριο Γιάννη Δαγκλή, φίλο από πολύ παλιά, παλιό συμμαθητή, από το σχολείο δηλαδή γνωριζόμαστε, για να κάνει τον αντίστοιχο χαιρετισμό. Καλημέρα σας και από μένα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την καρδιά μου το Ίδρυμα της Βουλής και όλους τους συντελεστές αυτής της διοργάνωσης. Το προσωπικό του Ιδρύματος μας στάθηκε πάρα πολύ μέχρι να φτάσουμε εδώ σήμερα και να μπορούμε να μιλήσουμε. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ήρθαν μέχρι το γράμμο για να μιλήσουν σήμερα, όχι μόνο από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό. Σήμερα θα έχουμε την καθηγήτρια, κυρία Βάσο Παυλίδου, από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, που θα συντονίσει το πρώτο μέρος της εκδήλωσης. Την καθηγήτρια Δέσποινα Χατζηδημητρίου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Αδριανό Γολέμη, γιατρό και υποψήφιο αστροναύτη που ήρθε από τη Γερμανία, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών σήμερα για την εκδήλωση, τον ακαδημαϊκό κύριο Σταμάτη Κρυμιζή και τον καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μένιο Τσιγάνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορέσαμε και ήρθαμε εδώ σήμερα σε αυτό το πανέμορφο και πληγωμένο τοπίο, θα έλεγα. Γνωρίζουμε ότι είναι ένα πληγωμένο τοπίο, ένας πληγωμένος τόπος, που όμως μπορεί και μας διδάσκει ότι η σύμπνοια, η ομόνοια και η συνεργασία μπορούν να φέρουν την αλλαγή, να αλλάξουν τον τόπο. Αυτό εμείς οι επιστήμονες το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, διότι πρακτικά όλες μας οι εργασίες, όλη μας η δημιουργικότητα προϋποθέτει διεθνή συνεργασία. Όλοι μας εδώ που βλέπετε έχουμε διεθνείς συνεργασίες και αυτές οι διεθνείς συνεργασίες είναι που φέρνουν τελικά τους καρπούς, οι οποίοι καρποί βέβαια είναι ωφέλιμοι για όλο τον πλανήτη, για όλο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν τα πράγματα όχι μόνο με ένα βλέμμα και μία διάθεση ομόνοιας εθνικής, αλλά μίας ομόνοιας και συνεργασίας πλανητικής στην επιστήμη. Λοιπόν, αυτά τα λίγα από μένα. Σήμερα, όπως τα έχετε δει στο πρόγραμμα, μιλάμε για τη ζωή στο σύμπαν, για τη βιολογία, δηλαδή τη βιολογική ζωή, ενώ αύριο θα μιλήσουμε για τη ζωή των άστρων. Έχουμε δύο κομμάτια. Να χαιρετήσω και την Αντιπεριφερειάρχη που είναι σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Και επίσης, αμέλησα, μεγάλο μου λάθος, να αναφέρω ότι έχουμε και έναν πολύ διακεκριμένο συνάδελφο μαζί μας, το Θανάση Οικονόμου από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, που είναι μάλιστα και από εδώ, από την περιοχή, από τα Γρεβενά, αν θυμάμαι, από το Ζιάκας Γρεβενών, σωστά το λέω, μάλιστα. Λοιπόν, και ο αγαπητός Θανάσης θα κάνει επίσης μια παρέμβαση σήμερα προς το τέλος. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και θα δώσω τη σκυτάλη στη Βάσο για να συνεχίσουμε.
Καλημέρα σας και από μένα. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, θα ξεκινήσουμε με την κυρία Δέσποινα Χατζηδημητρίου, καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, η οποία είναι η πρώτη Ελληνίδα αστρονόμος που έγινε πρωτοβάθμια καθηγήτρια. Είναι μια έμπνευση για όλους μας, ενέπνευσε πολλούς από εμάς που ήμασταν στο εξωτερικό να γυρίσουμε στην Ελλάδα και σήμερα θα μας μιλήσει για τα χημικά στοιχεία και τις ενώσεις που είναι απαραίτητα για τη ζωή. Δουλεύει, ναι. Γεια σας, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους διοργανωτές και όλους τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει για αυτή την εκδήλωση. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θα προχωρήσω κάπως γρήγορα σε κάποιες έννοιες και κάποια αποτελέσματα που θέλω να σας δείξω. Και ό,τι απορία υπάρχει, αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι μετά, θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Προφανώς τα στοιχεία και οι ενώσεις από τις οποίες εξατάται η ζωή είναι κάτι πολύ σημαντικό και βασικό και γι' αυτό ξεκινάμε με αυτό τις σημερινές παρουσιάσεις. Μόνο έτσι πολύ σύντομα να σας πω ότι στον άνθρωπο υπάρχουν τα βασικά στοιχεία που υπάρχουν, οξυγόνο, άνθρακας, υδρογόνο, άζωτο κλπ. Και βλέπετε και τα ποσοστά σε αυτά τα μικρά πλαισιάκια εδώ πέρα. Έτσι είναι στοιχεία τα περισσότερα από τα οποία δημιουργούνται στο εσωτερικό των άστρων ή κατά το θάνατο των άστρων, όπως θα σας δείξω αμέσως μετά. Εκτός από το υδρογόνο δηλαδή, το οποίο υπάρχει από την αρχή στην ουσία του σύμπαντος, όλα τα άλλα δημιουργούνται στο εσωτερικό των άστρων. Και αυτό είναι το θέμα του πρώτου μέρους της ομιλίας, του πρώτου πεντάλεπτου. Με το δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με μόρια, βασικά μόρια, όπως είναι το μόριο του νερού, το μόριο του οξυγόνου, αλλά και άλλα πολυπλοκότερα μόρια, τα οποία έχουν σχέση με τη ζωή, αμινοξέα, τα οποία επίσης, όχι το DNA, αλλά αμινοξέα, έχουν βρεθεί σε διάφορα περιαστρικά και μεσοαστρικά περιβάλλοντα, αλλά και στο ηλιακό μας σύστημα, σε μετεωρίτες κλπ. Πριν προχωρήσω, απλά να σας πω ότι όλη αυτή η ύλη για την οποία μιλάμε, έτσι, και στην οποία αναφερόμαστε και την οποία γνωρίζουμε, αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής ύλης και ενέργειας του σύμπαντος. Δεν θα εντρυφήσω σε αυτό, μπορεί να ακούσετε κάτι γι' αυτό στις επόμενες μέρες. Απλά να σας πω ότι είναι κάτι που πρέπει να το θυμόμαστε, ότι όλα αυτά που βλέπουμε και γνωρίζουμε και αισθανόμαστε και αντιλαμβανόμαστε είναι ένα μικρό ποσοστό της ύλης και της ενέργειας του σύμπαντος. Αυτός είναι ο γνωστός περιοδικός πίνακας και τον έχω βάλει απλά για να σας δείξω ότι αυτά τα τρία στοιχεία, τα ελαφρά στοιχεία, το υδρογόνο, το ήλιο και το λίθιο, είναι τα πρώτα στοιχεία που δημιουργήθηκαν στο σύμπαν και προϋπήρχαν των άστρων προφανώς, ενώ όλα τα υπόλοιπα που βλέπετε, όλα τα υπόλοιπα δημιουργήθηκαν στα άστρα μέσα στο εσωτερικό των άστρων και κατά τον θάνατο των άστρων ή σε κάποιες εξωτικές καταστάσεις, όπως θα δούμε αργότερα, στη συγχώνευση, ας πούμε, δύο αστέρων νετρονίων. Τα ελαφρά στοιχεία, λοιπόν, τα δείχνω πάλι εδώ, είναι το υδρογόνο, το ήλιο και το λίθιο προϋπάρχουν, είπαμε, δημιουργούνται στην αρχή του σύμπαντος, δεν θα σας πάω περισσότερο χρόνο με αυτό. Τα πρώτα ελάχιστα λεπτά, δηλαδή στην αρχή του σύμπαν είναι πάρα πολύ ζεστό, πάρα πολύ θερμό, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οπότε δεν μπορούν να επιβιώσουν, να δημιουργηθούν και να επιβιώσουν βαρύτεροι πυρήνες, στοιχεία. Σιγά σιγά όμως, μετά τα πρώτα ένα-δύο λεπτά, αρχίζουν και δημιουργούνται τα λίγο βαρύτερα στοιχεία, το δευτέριο στα 2 λεπτά, το ήλιο στα 3 λεπτά, αναφέρομαι σε χρόνο μετά το Big Bang, μετά τη μεγάλη έκρηξη, που είναι το βασικό μας μοντέλο που ακολουθούμε για τη δημιουργία του σύμπαντος, για την αρχή του σύμπαντος που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία που δημιουργούνται στη μεσοαστρική ύλη με αλληλεπίδραση με κοσμικές ακτίνες, αλλά δεν θα σας φάω χρόνο με αυτό. Όλα τα βαρύτερα στοιχεία, όπως σας είπα, δημιουργούνται στο εσωτερικό των άστρων. Τα άστρα είναι στην ουσία για μεγάλο χρόνο της ζωής τους πυρηνικοί αντιδραστήρες, είτε στον πυρήνα τους, είτε σε φλοιούς γύρω από τον πυρήνα, όπου δημιουργούνται βαρύτερα στοιχεία από τη σύνδεξη ελαφρύτερων στοιχείων. Το πρώτο που γίνεται στο εσωτερικό του ήλιου, για παράδειγμα, είναι η δημιουργία ηλίου από υδρογόνο και η ενέργεια που απελευθερώνεται από αυτή τη σύνδεξη είναι αυτή που συγκρατεί το άστρο από την κατάρρευση τη βαρύτητα. Αλλιώς το άστρο θα κατέρεε και θα ζούσε ελάχιστα. Θα ζούσε πολύ λιγότερο από το χρόνο ζωής του ήλιου.
Δεν θα σας φάω χρόνο με λεπτομέρειες, να σας πω μόνο ότι αυτή η διαδικασία, η οποία είναι απαραίτητη για τη στατικότητα των άστρων, έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάζει βέβαια και η χημική σύσταση του ίδιου του άστρου, γιατί αλλάζουν τα στοιχεία, καθώς γίνονται όλο και βαρύτερα στον πυρήνα και σε φλοιούς γύρω από τον πυρήνα. Κάποια στιγμή όμως φτάνουμε στο βαρύτερο στοιχείο που μπορούμε να φτιάξουμε και να απελευθερωθεί μέσω αυτής της σύνδεξης ενέργεια. Αυτό είναι η περιοχή του συνδύουν τα στοιχεία εδώ κοντά σε αυτή την κορυφή. Από εκεί και ύστερα δεν συμφέρει ενεργειακά η σύνδεξη και έτσι πάλι να μπορεί να συγκριθεί το άστρο από αυτή τη διαδικασία της σύνδεξης. Όταν φτάσουμε και σε αυτή τη φάση, αυτό είναι μόνο τα πολύ μεγάλα μάτια. Όταν φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, γίνεται μια τεράστια κατάρρευση, σαν να το λέει πολύ μεγάλη μάζα άστρα, γίνονται εκρήξεις σούπερνόβα και μέσα σε αυτές τις τεράστιες εκρήξεις απελευθερώνονται στο μεσοστικό χώρο και δημιουργούνται μέσω ροών νετρονίων, τεράστιων ροών νετρονίων, τα βαρύτερα στοιχεία. Δεν θέλω να σας ζαλίσω με πάρα πολλές λεπτομέρειες, γιατί ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Στο τέλος της ζωής των άστρων, εκεί που είναι η στιγμή, η περίοδος στην οποία απελευθερώνεται στην εσωτερική ύλη υλικό που έχει βοηθήσει στο εσωτερικό των άστρων, δημιουργείται στη διάρκεια της τελικής έκρηξης και αποτελεί την ύλη η οποία αναμειγνύεται με το υδρογόνο και το αέριο που υπάρχει στην εσωτερική ύλη, την οποία δημιουργούνται οι επόμενες γενιές άστρων. Οπότε, όλο οι μεταγενέστεροι αστέρες έχουν πολύ περισσότερα βαρύτερα στοιχεία από τους πρώτους αστέρες που δημιουργήθηκαν στο σύμπαν. Ο ήλιος μας είναι ένα σχετικά μεταγενέστερο αστέρι, οπότε το ηλιακό μας σύστημα είναι πλούσιο σε βαριά στοιχεία. Αρκετά πλούσιο. Κυρίως υδρογόνο και ήλιο έχει, αλλά έχει και αρκετά βαρύτερα στοιχεία. Εδώ βλέπετε, δυστυχώς δεν φαίνονται πολύ καλά οι εικόνες, βλέπετε μία έκρηξη σουπερνόβα, μία εικόνα από ένα υπόλοιμα από μία έκρηξη σουπερνόβα, που είναι αυτό που σας περιέγραψε, η τελική έκρηξη, την οποία δημιουργούνται πολλά από τα βαριά στοιχεία, για απελευθερώνονται στην εσωστική ύλη. Και στο δεξί διάγραμμα βλέπετε ένα σκίτσο από την συγχώνευση δύο αστέρων νετρονίων. Είναι κάτι που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια αρκετές φορές, ανοιχνευτεί και περαστικά κύματα από τέτοιες συγχωνεύσεις και έχει αποδειχθεί ότι σε τέτοιου είδους συγχωνεύσεις δημιουργούνται βαριά στοιχεία όπως είναι ο χρυσός για παράδειγμα και θεωρείται ότι σε τέτοιου είδους συγχωνεύσεις δημιουργείται το μεγαλύτερο μέρος αυτών των στοιχείων όπως του χρυσού που υπάρχει στο σύμπαν. Τώρα, φεύγουμε από τα στοιχεία, που σας εξήγησα έτσι πολύ γρήγορα, δηλαδή που προέρχονται και πάμε στις ενώσεις, στις χημικές ενώσεις. Για πολλά χρόνια πιστεύανε οι αστροχημικοί και οι αστροφυσικοί ότι οι χημικές ενώσεις, ιδίως οι πολύπλοκες χημικές ενώσεις, είναι κάπως δύσκολο να επιβιώσουν σε περιβάλλοντα κοντά σε άστρα που υπάρχει πολύ ισχυρή αντιπολία. Όμως, αντιθέτως από το τι θα περίμενε κανείς έτσι ακριβικά, υπάρχουν πάρα πολλά περιβάλλοντα τα οποία είναι, στα οποία δημιουργούνται μόρια και αρκετά περίπλοκα μόρια. Απλά να σας πω ότι η πρώτη φορά που ανακαλύφθηκε κάποιο μόριο στο ηλιακό μας σύστημα ήταν το 1910 στο Ινουίτ του Χάλι, που ανοιχνεύτηκε και άνω, έτσι πολύ γρήγορα. Και να σας αναφέρω επίσης ότι θα πούνε άλλοι συνάδελφοι πολύ περισσότερο για το ηλιακό μας σύστημα, που δεν θα σας πάω χρόνο από αυτό, ότι σε μετεωρίτες έχουν βρεθεί πολλά αμινοξέα. Έτσι έχουν ανοιχνευτεί πάρα πολλά αμινοξέα. Και πάλι δεν θα φάω χρόνο με αυτό, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το ηλιακό μας σύστημα, εκτός από τις ατμόσφαιρες των πλανητών, που προφανώς όσοι έχουν ατμόσφαιρες έχουν διάφορα μόρια, πεθάνει, διάφορα διοξίδιο του άνθρωπου, διοξίδιο του θείου, διάφορα τέτοια μόρια, δεν θα σας πω περισσότερα και αυτά για να μιλήσουν άλλοι συνάδελφοι, και στους μετεωρίτες έχουν ανοιχνευτεί πολυπλοκότερες ενώσεις όπως αυτές. Έξω τώρα από το ηλιακό μας σύστημα, βρέθηκαν ήδη από την δεκαετία του 60 μόρια στο Φωτοβολταϊδη στο κέντρο της γαλαξίας μας. Έτσι, δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο επίθεση μορίων μακριά από το ηλιακό σύστημα. Και πολλά οργανικά μόρια την ίδια περίοδο στον εφέλαιο μορίων. Δεν θα σας πω τεχνικές λεπτομέρειες, απλά θα σας πω ότι σήμερα έχουν βρεθεί περισσότερο από 256 ήδη μορίων έχουν ανοιχνευτεί στο σύμπαν, στη μεσοστική ύλη κυρίως, δηλαδή στο αέριο και τη σκόνη που υπάρχει ανάμεσα στα άστρα.
Και όχι μόνο απλά μόρια, όπως είναι το υδρογόνο, το μόρι του υδρογόνου, το οξύδιο του άνθρακα, νερό, αλλά και πολύ πολύπλοκα μόρια. Αυτό είναι ένα μοριακό νεύρος, στο οποίο υπάρχει πάρα πολύ έντονη στην γέννηση στο κοντινό μας γαλαξία των μικρών νεύρων του Μαγκελάν. Η φωτογραφία αυτή έχει παρθεί με τον James Webb στην Στέινσον και τελευταία βρεθήκα και εκεί κάποια αμυμοξέα στην. Και αυτό είναι ένα άλλο μοριακό νεύρος. Το 1916 επίσης φωτογραφία του James Webb. Τόσες φωτογραφίες δεν αναπαράγουν τα πολύ ωραία τα χρώματα αυτή τη στιγμή, αλλά μπορείτε να δείτε και να τα δείτε και στο διαδίκτυο, είναι όλα δημόσια. Αυτό είναι η καταγραμμή του μοριακού αερίου και σπόνη σε έναν άλλο κοντινό μας γαλαξία και σε όλο αυτό το αέριο υπάρχουν πάρα πολλά περίπλοκα μόρια. Σας έχω εδώ μια λίγο παλαιότερη λίστα, όπου βλέπετε ότι μεταξύ των περισσότερων των 250 που φέρουν αντιληφθεί, έχουν αντιληφθεί αμυνοξέα, ζάχαρα κλπ. Έτσι. Και όλα αυτά δημιουργούνται σε συνθήκες που υπάρχουν κοντά στα άστρα και στη Μεσοαστική Ύλη. Και πιστεύετε ότι το πολύ βασικό ρόλο η δημιουργία μορίων και την επιβίωσή του έχουν και το μοριακό υδρογόνο, αλλά και η υπόκειτη σπόνη πάνω στου οποίου μπορούν να συνεργαθούν τα διάφορα ιόντα και άτομα κλπ. Και να δημιουργήσουν πιο πολύ υδρογόνο. Είναι ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον κλάδος, ο οποίος αναπτύσσεται πάρα πολύ τώρα και πιστεύω ότι και με όλα τα υπέρυθρα τηλεσκόπια αλλά και με το James Webb Space Telescope θα υπάρχει σημαντική ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Νομίζω τελειώνει ο χρόνος σιγά σιγά, οπότε θα σας πω ότι περάσω λίγο γρήγορα. Μια πολύ τελευταία ανακάλυψη, το 2023, δηλαδή πριν από κανένα μήνα, δύο, υπήρξε μια ανακοίνωση ότι βρέθηκε το αμινοξύ τρυποφάνη, έτσι, που είναι ένα από τα βασικά αμινοξέα του DNA, βρέθηκε σε δεδομένα από το Spitzer, που είναι αρκετά παλιά δεδομένα, στο μοριακό σύμπλαγμα του Περσέα, που είναι αυτό που σας δείχνω σε αυτή την εικόνα. Σας είπα για τη σύνδεση των μορίων ότι χρειάζεται τη σκόνη για να σχηματιστούν τα μόρια. Σχηματισμός της σκόνης δημιουργείται γενικά για να ολοκληρώσω και να αφήσω να ρωτήσετε και να αφήσω και τους συναδέλφους να συμμετέχουν στη συζήτηση, δημιουργούνται κυρίως στα τελευταία στάδια της ζωής άστρων, όπως είναι ο ήλιος μας, θα ακούσετε περισσότερα όσοι είστε εδώ αύριο για αυτό το θέμα, σκόνη στα πλανητικά νεφελώματα που επίσης θα αναφερθούν σε αύριο περισσότερο, στους ερυθρούς υπεργίγαντες και στα υπολείμματα υπερκενοφανών αστέρων. Δεν θα σας πω γι' αυτά γιατί δεν προλαβαίνω, απλά να σας δείξω ένα ωραίο πλανητικό νεφέλωμα, είναι κάτι που προκύπτει από το θάνατο, στο τέλος της ζωής άστρων, σαν τον ήλιο και λίγο μεγαλύτερων. Και θα σταματήσω εδώ για να συζητήσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Υπάρχει και σκόνη με κάρβουνο και σκόνη με πυρίτιο. Που βασίζεται στο πυρίτιο, πυρητική σκόνη. Ναι. Υπάρχει και πυρητική σκόνη και σκόνη που βασίζεται στον άνθρακα. Και τα δύο είδη σκόνης υπάρχουν. Είχα και κάποιες slides να σας δείξω γι' αυτό, αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν είναι αρκετός, αλλά μπορώ στο τέλος, αν θέλετε, στη συζήτηση, στο τέλος να το. Ευχαριστώ. Ο επόμενος συζητητής μας είναι ο κύριος Γιάννης Δαγκλής, ο οποίος είναι καθηγητής στο ΕΚΠΑ αλλά και πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος και με αυτή την ιδιότητα συντονίζει την ελληνική προσπάθεια να περάσει στη διαστημική εποχή. Σήμερα θα μας μιλήσει για φως, μαγνητισμό και νερό ως τα θεμέλια της ζωής. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγώ θα αρχίσω με μια εικόνα που είναι απολύτως κατάλληλη για εδώ, για το πάρκο. Ελπίζουμε να δούμε και καμιά αρκούδα, βέβαια. Λοιπόν, όπως λέει ο σοφός λαός,
Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Και εκεί εστιάζω και στην ομιλία μου, διότι η κυρία Χατζηδημητρίου μας είπε τις χημικές προϋποθέσεις ή τα χημικά συστατικά της ζωής. Εγώ θα αναφερθώ όμως στη ζωή όπως την αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή στη δική μας ζωή, στην ανθρώπινη ζωή, στη ζωή των ζώων, έτσι, αυτήν που έχουμε καθημερινή εμπειρία και αντίληψη. Και για αυτή τη ζωή, λοιπόν, η απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενέργεια, προφανώς. Όλοι, για να επιβιώσεις, χρειάζεσαι ενέργεια. Αυτή την έννοια έχει και το νηστικό αρκούδι «δε χορεύει». Γιατί την ενέργεια όλοι την παίρνουμε από τις τροφές. Και εδώ θα ήθελα ένα σύντομο quiz, να δω χεράκια. Ποιοι νομίζετε ότι το φως ή το νερό ή το διοξίδιο του άνθρακα ή το μαγνητικό πεδίο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, το πιο σημαντικό θεμέλιο της ζωής? Ποιοι ψηφίζουν το φως? Χεράκια να δω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Ποιοι ψηφίζουν το νερό? Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Ποιοι ψηφίζουν το διοξίδιο του άνθρακα? Μάλιστα, ενδιαφέρον. Και ποιοι ψηφίζουν το μαγνητικό πεδίο? Λιγότεροι. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση που αρκετοί ψήφισαν το διοξίδιο του άνθρακα και θα εξηγήσω γιατί, διότι το διοξίδιο του άνθρακα έχει δαιμονοποιηθεί στις μέρες μας, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο συστατικό για τη ζωή. Βέβαια, εγώ αν ψήφιζα το νούμερο ένα εδώ, όντως θα ψήφιζα και εγώ το φως, διότι χωρίς το φως όλα τα άλλα είναι άχρηστα. Ωστόσο, όλα είναι σημαντικά, όπως θα δούμε παρακάτω. Απλώς να σας θυμίσω ότι υπάρχουμε εμείς οι άνθρωποι και τα ζώα και τα φυτά χάρη στο οξυγόνο, μάλλον θα έλεγα τα ζώα και ο άνθρωπος, χάρη στο οξυγόνο και την τροφή που μας χαρίζουν τα φύλλα των φυτών όταν τα φωτίζει το φως του ήλιου. Είναι η βάση της ζωής, της σύνθετης ζωής, της νοήμονος ζωής στη γη. Για ποιο λόγο? Διότι χάρη σε έναν κύκλο που λέγεται ο κύκλος του Κάλβιν, με φωτόνια, νερό και διοξίδιο του άνθρακα δημιουργούνται σάκχαρα, έχουμε βιοσύνθεση σακχάρων και οξυγόνου. Αυτή είναι η θεμελιώδης, πώς να το πούμε, αντίδραση, η βάση της ζωής στη γη. Χωρίς αυτά δεν θα υπήρχε ζωή. Άρα χωρίς φως δεν θα υπήρχε ζωή, χωρίς τη φωτοσύνθεση δεν θα υπήρχε ζωή, χωρίς διοξίδιο του άνθρακα επίσης δεν θα υπήρχε ζωή, διότι το διοξίδιο του άνθρακα είναι το βασικό συστατικό με το οποίο τα φυτά παράγουν τα σάκχαρα. Άρα, αν δεν είχαμε διοξίδιο του άνθρακα, δεν είχαμε τίποτα να φάμε. Τελείωσε. Οπότε το διοξίδιο του άνθρακα είναι πολύτιμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από κάτω είναι και η βασική χημική αντίδραση με διοξίδιο του άνθρακα και νερό, φτιάχνουμε ζαχαρούλα και οξυγόνο. Και έτσι ζούμε. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και μια λεξούρα τη φωσφορική αντανοσύνη. Αυτή είναι μια μαγική ουσία. Είναι, θα λέγαμε, είναι μια οργανική ένωση χάρη στην οποία ο οργανισμός παράγει ενέργεια για τον εαυτό του. Αυτή παράγεται και από τα φυτά μέσω των φωτονίων από τον ήλιο, αλλά την παράγει και το ανθρώπινο σώμα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη, πάρα πολύ σημαντική χημική ένωση, οργανική ένωση για την ακρίβεια. Λοιπόν, οπότε εμείς τι κάνουμε και με τα σάκχαρα και άλλες ουσίες βέβαια, γιατί διότι οι υδατάνθρακες είναι η βασική παραγωγή ενέργειας από τα φυτά. Τρώμε φυτά, έτσι καταναλώνουμε φυτά, άρα καταναλώνουμε υδατάνθρακες, αλλά τα άλλα ζώα του πλανήτη μας τρώνε και αυτά υδατάνθρακες και μετά εμείς τρώμε αυτά. Έτσι, είναι δυστυχώς ο αναπόφευκτος κύκλος της ζωής. Και έχοντας εμείς αυτά τα καύσιμα, απελευθερώνουμε διοξίδιο του άνθρακα. Επίσης, αυτός είναι και ο βασικός μηχανισμός που χάνουμε βάρος. Και γίνεται τη νύχτα, κυρίως που κοιμόμαστε. Αν ζυγιστείτε το βράδυ και το πρωί, θα δείτε ότι έχετε χάσει περίπου ένα κιλό. Άρα, η συμβουλή μου σε όσους θέλουν να χάσουν βάρος είναι να κοιμούνται περισσότερο. Λοιπόν, όχι, πραγματικά, είναι αυτό που λέει, δεν είμαστε χοντροί, μας λείπει ύπνος. αυτό το διοξίδιο το άνθρακα, λοιπόν, το χρησιμοποιούν εκ νέου τα φυτά για να ξαναφτιάξουν σάκχαρα. Και αυτός είναι ένας κύκλος ζωής, έτσι. Οπότε, άλλωστε, και επίσης να συμπληρώσω εδώ ότι εκτός από τα σάκχαρα, τα φυτά χρησιμοποιούν το διοξίδιο του άνθρακα για να φτιάξουν το σώμα τους.
Γι' αυτό και τα δάση είναι σημαντικά, γιατί τα δάση αποτελούνται από δέντρα, που τα δέντρα δεσμεύουν τον άνθρακα και μεγαλώνουν. Γίνονται μεγάλα ψηλά και επειδή έχουν τη δυνατότητα, είναι φτιαγμένα για να γίνονται μεγάλα, μπορούν να δεσμεύσουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα. Γι' αυτό θέλουμε δάση. Γι' αυτό και είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, μέσα σε αυτό το καταπληκτικό δασικό τοπίο. Λοιπόν, βέβαια, γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι υπάρχουν και κάποια βαθιά δεδομένα συνδρομά σας, θα ξέρετε και από την Λιβνούπολη σίγουρα. Αυτά δεν μεταβολίζουν με σάκχαρα, μεταβολίζουν σίδηρο. Πώς μεταβολίζουν σίδηρο, δεν ξέρω βέβαια αν θα είναι η Μαριαννή Κακριεζή το ήξερε αυτό το που έγραφε το τραγούδι, αλλά πράγματι υπάρχουν βακτήρια τα οποία ζουν με σίδηρο. Λοιπόν, ανέφερα και το νερό. Το νερό βέβαια γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πραγματικό νερό, σε υγρή μορφή να συμπληρώσω, έτσι, διότι νερό υπάρχει στο ηλιακό σύστημα και σε μορφή πάγου. Αλλά σε υγρή μορφή υπάρχει μόνο σε μια πολύ μικρή περιοχή. Εδώ βλέπετε πάνω που λέει habitable zone, που σημαίνει water can exist in liquid state, δηλαδή η κατοικήσιμη ζώνη είναι αυτή η ζώνη όπου το νερό μπορεί να υπάρξει σε υγρή μορφή. Και στο δικό μας πλανητικό σύστημα αυτό συμβαίνει μόνο σε μια πολύ στενή ζώνη που πιάνει την Αφροδίτη και τη Γη. Πιο κοντά στον ήλιο εξατμίζεται, πιο μακριά από τον ήλιο παγώνει. Άρα για να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή που είναι απαραίτητο για τη ζωή, όπως, για τη σύνθετη ζωή όπως τη γνωρίζουμε, οι επιλογές μας είναι πολύ λίγες στο ηλιακό μας σύστημα και γενικώς στο σύμπαν οι κατοικήσιμες ζώνες, οι περιοχές δηλαδή κοντά σε άστρα που επιτρέπουν την ύπαρξη νερού σε υγρή μορφή, είναι σχετικά περιορισμένες, είναι λίγες. Και να αναφέρω κιόλας εδώ, παρότι ανακαλύπτουμε συνεχώς εξωπλανήτες, δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμη ζωή πουθενά αλλού. Άρα ο πλανήτης μας παραμένει μοναδικός, και αυτό να το θυμόμαστε. Αν τον καταστρέψουμε, τελειώσαμε κι εμείς ως είδος. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι, και πλησιάζω και το δεκάλεπτο, πάμε μια χαρά, το τελευταίο που θα αναφέρω, μετά από το φως, το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα, είναι ο μαγνητισμός. Λοιπόν, ο μαγνητισμός δεν είναι απαραίτητος για την ύπαρξη ζωής, δηλαδή δεν είναι ότι με κάποιον τρόπο μας βοηθάει να μεταβολίζουμε ενέργεια ή να επιβιώνουμε, αλλά μας προστατεύει. Τον μαγνητισμό τον έχω βάλει εδώ μόνο ως έναν παράγοντα προστασίας. Και για ποιο λόγο μας προστατεύει ο μαγνητισμός? Αυτή είναι μία πολλαπλή εικόνα του ήλιου που φαίνεται να είναι μία διάπειρη σφαίρα. Σας θυμίζω ότι, δεν θυμάμαι τώρα ποιος αρχαίος φιλόσοφος, είχε αναφέρει ότι ο ήλιος δεν είναι Θεός, είναι μία διάπειρη σφαίρα που είναι περίπου στο μέγεθος της Πελοποννήσου. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει πολύ το μέγεθος της Πελοποννήσου. Και κόντεψαν να το σκοτώσουν νομίζω γι' αυτό οι Αθηναίοι. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα του φιλοσόφου που το είχε πει. Λοιπόν, βέβαια είναι λίγο μεγαλύτερος από την Πελοπόννησο ο ήλιος, αλλά είναι πράγματι μια διάπειρη σφαίρα, όπως είναι όλοι οι αστέρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ύλη που υπάρχει στους αστέρες και που εκπέμπουν οι αστέρες προς τους πλανήτες να είναι ιονισμένη. Τι σημαίνει ιονισμένη ύλη? Εμείς εδώ στη Γη, η φυσική κατάσταση της ύλης στον πλανήτη μας είναι ουδέτερη. Δεν είναι ιονισμένη. Τα άτομα τα οποία είναι, από τα οποία είναι φτιαγμένα τα σώματά μας και όλη η φύση, είναι ουδέτερα άτομα. Στο σύμπαν όμως, η ύλη βρίσκεται ως επιτοπλίστων σε μορφή ιονισμένη, δηλαδή από τα άτομα λείπουν συνήθως κάποια ηλεκτρόνια. Λοιπόν, άρα η ύλη είναι ηλεκτρικά φορτισμένη. Αυτό σημαίνει ότι το μόνο που, αυτό που μπορεί να την σταματήσει αυτή την ύλη ή να την φρενάρει κατά κάποιον τρόπο είναι το μαγνητικό πεδίο. Και έτσι η Γη μας προστατεύεται από τέτοια σωματίδια χάρη στο μαγνητικό της πεδίο. Αυτό είναι έτσι ένα τέτοιο σκαρύφημα που δείχνει κάπως τον ήλιο, ένα μεγάλο νέφος να εκτοξεύεται, να έρχεται προς τη Γη και κάπως να, το μαγνητικό πεδίο να το εμποδίζει. Το ότι η Γη διαθέτει μαγνητικό πεδίο προστατεύει την ατμόσφαιρά της και προστατεύει και τα έμβια όντα επάνω στην επιφάνειά της. Γιατί? Διότι αν δεν είχαμε μαγνητικό πεδίο, όλη αυτή η φορτισμένη ύλη που έρχεται από τον ήλιο θα διέλυε την ατμόσφαιρά μας. Σιγά σιγά, δηλαδή σταδιακά, η Γη θα έχανε την ατμόσφαιρα ή τουλάχιστον θα έχανε το πιο σημαντικό στοιχείο ίσως, το υδρογόνο, και χωρίς το υδρογόνο δεν υπάρχει νερό. Αυτό ακριβώς έχει πάθει ο Άρης. Ο Άρης
κατά πάσα πιθανότητα είχε μαγνητικό πεδίο στο παρελθόν. Τώρα το μαγνητικό πεδίο είναι αμεληταίο και γι' αυτό το λόγο η ατμόσφαιρά του, έτσι όπως είναι σήμερα, δεν μπορεί να συντηρήσει ζωή. Δεν υπάρχει, έτσι, δεν υπάρχει νερό, αυτό είναι το σημαντικότερο. Έχει χαθεί το υδρογόνο κυρίως. Λοιπόν, και επίσης το μαγνητικό πεδίο μας προστατεύει από σωματίδια με πολύ μεγάλες ενέργειες, όχι βέβαια από όλα, και εδώ έρχομαι στο αγαπημένο μου θέμα, το οποίο πιστεύω ότι θα το πιάσει η Βάσο αύριο το απόγευμα, γιατί λέει για τις φοβερές εκρήξεις που γίνονται στο σύμπαν και τι συνέπειες έχουν αυτές για τη ζωή. Τα σωματίδια που καταφέρνουν και διαπερνούν το μαγνητικό πεδίο της Γης είναι κάποια σωματίδια με πολύ μεγάλες ενέργειες, τα οποία φτάνουν στην ατμόσφαιρα της Γης. Κάποια από αυτά δημιουργούν νετρόνια κυρίως, αλλά και κάποια άλλα στοιχεία, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Το μήνυμα είναι ότι αυτά τα πολύ υψηλής ενέργειας σωματίδια δεν είναι ακριβώς υγιεινά για μας, δηλαδή αν δεχόταν το σώμα μας πάρα πολλά από αυτά θα είχαμε καρκίνους, τέλος πάντων, μακροπρόθεσμα θα πεθαίναμε όλοι. Ευτυχώς όμως αυτά τα σωματίδια που φτάνουν στη Γη, κάποια στιγμή δηλαδή στην επιφάνεια της Γης, είναι πολύ λίγα. Και έτσι το μόνο που γίνεται, σε εισαγωγικά, είναι μια περιστασιακή αλλίωση του DNA μας, η οποία όσο είναι περιορισμένη, αυτό επιδιορθώνεται από το σώμα. Έτσι το σώμα μας μπορεί και αυτό επιδιορθώνει το DNA. Αν αυτό το πράγμα περισσέψει, πότε γίνεται αυτό? Έχουμε κάποια εικόνα για το πότε η ακτινοβολία ξεπερνάει τα όρια. Δεν μιλάω για τη στενοχώρια, και η στενοχώρια είναι ένα είδος ακτινοβολίας και μας αρρωσταίνει, αλλά αναφέρομαι στην ακτινοβολία, για παράδειγμα, πυρηνικών ατυχημάτων, στη Φουκουσίμα, στο Τσερνομπίλ. Εκεί έχουμε δημιουργία τέτοιας ακτινοβολίας, η οποία η ζημιά που κάνει στο DNA είναι τόσο εκτεταμένη που δεν μπορεί πλέον να επιδιορθωθεί και βέβαια οι άνθρωποι που εκτίθενται σε αυτή την ακτινοβολία πεθαίνουν. Λοιπόν, και εδώ νομίζω τελειώνω. Ναι, είχα κι άλλα, αλλά είμαστε μια χαρά, είμαστε και στο χρόνο μας και θα συζητήσουμε και στο τέλος όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποια κατεπίγουσα ερώτηση για τον κύριο Δαγκλή τώρα? Μπορείτε να πάνε. Ερώτηση. Αν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί ο μαγνητισμός της Γης, να εξασθενήσει. Και δυνατό. Υπάρχει περίπτωση, ναι, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό. Και αυτό είναι βέβαια ένα πάρα πολύ δυσάρεστο ενδεχόμενο, διότι αν μειωθεί πολύ ο μαγνητισμός της Γης. Αν είναι πολύ ομορφή της Γης, θα είμαστε μπροστά από αυτό. Η Γη θα χάσει την θωράκιση της και θα είναι πολύ ζωρό το πρόβλημα αυτό. Αλλά προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις. Καθόλου. Μία ακόμη. Αυτή είναι η βασική ιδιότητα. Απλώς τα ιδιωτισμένα σωματίδια αποθούν, το λέω πολύ απλοϊκά, έτσι. Το μαγνητικό πεδίο αναγκάζει τα φορτισμένα σωματίδια να κινηθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και γι' αυτό το λόγο τα εμποδίζει από το να φυσικά σου σκύπτει. Πολύ απλοϊκά. Αυτό το λέμε Dylan Clorens στη φυσική. Επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Ανδριανός Βολέμης, γιατρός, εργάζεται για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών και φιλοδοξεί να είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Σήμερα λοιπόν θα μας μιλήσει για την ανθρώπινη ζωή έξω από την προστασία του πλανήτη μας. Ευχαριστώ πολύ. Μ' ακούτε καλά νομίζω. Ωραία. Εδώ έχω βάλει, επειδή μας αρέσουν πολύ τα patches στο διάστημα, έχω βάλει τα σύμβολα, τα patches από τις αποστολές τις οποίες είχα τη χαρά να βοηθήσω ιατρικά ή αυτές που θα κάνουμε στη συνέχεια. Και θα μας συγχωρήσετε λίγο για τις εικόνες. Είναι λίγο ο δαίμον του τυπογραφείου που λέμε, οπότε η ανάλυση είναι λίγο διαφορετική. Να ευχαριστήσω και εγώ φυσικά το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και το Ίδρυμα της Βουλής για τη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό. Είναι μεγάλη χαρά να είμαστε εδώ, όπως και την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φίλους μου, τους ερασιτέχνες αστρονόμους που θα μας βοηθήσουν αύριο με τον ουρανό.
Από ιατρικής λοιπόν απόψεως θα πάρω λίγο την μπάσα για να μιλήσουμε για τη ζωή την ανθρώπινη πλέον έξω από τον πλανήτη μας και την προστασία που αυτός του παρέχει. Και εδώ ήθελα να ξεκινήσω με μία ρίση ενός πρωτοπόρου της διαστημικής, του Τσιολκόφσκι, ο οποίος είχε πει ότι πριν από 112 χρόνια μάλιστα, ότι η Γη, ο πλανήτης είναι το λίγνο, θα λέγαμε, της ζωής και της ανθρώπινης ζωής και ο άνθρωπος, βέβαια, κάποια στιγμή νομοτελειακά, κατά τον Τσιολκόφσκι, θα φύγει από τη Γη. Με την περιέργειά του και με τη διάθεση για εξερεύνηση. Ωστόσο, το σώμα μας και το πνεύμα μας έχουν εξελιχθεί με έναν τρόπο εντυπωσιακό για να ζούμε στη Γη, εδώ που βρισκόμαστε τόσο καιρό. Και θα δούμε λίγο τι συμβαίνει όταν φεύγουμε από το φιλόξενο αυτό περιβάλλον της Γης. Συνοπτικά λοιπόν, τι περιμένουμε, κάποια πράγματα τα περιμένουμε ότι θα αλλάξουν στο σώμα μας όταν φεύγουμε από τη Γη και κάποια τα ανακαλύπτουμε μέσω των διαστημικών αποστολών. Σε αυτά που περιμένουμε, πρώτα αλλάζει η κατανομή των υγρών του αίματος, θα λέγαμε, στο σώμα μας. Αυτό είναι λογικό γιατί οι αστροναύτες αυτή τη στιγμή φεύγουν από τον πλανήτη Γη και πηγαίνουν σε τροχιά γύρω από τη Γη, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει βαρύτητα, άρα η κατανομή των υγρών στο σώμα μας αλλάζει. Το αίμα έρχεται, λέμε, στο πάνω κομμάτι του σώματος, γι' αυτό και βλέπουμε τις πρώτες μέρες ότι είναι φουσκωμένο το πρόσωπό τους. Μιλήσαμε πριν για την ακτινοβολία και νομίζω έδειξε ο κύριος Δαγκλής ένα πολύ ωραίο slide με τον ήλιο και μία έκρηξη και πώς το μαγνητικό πεδίο της Γης μας προστατεύει. Η ατμόσφαιρα λοιπόν και κυρίως το μαγνητικό πεδίο όντως μας προστατεύουν στη Γη. Όταν πάμε πιο μακριά, δεν έχουμε αυτή την προστασία από την ακτινοβολία την ηλιακή και την κοσμική. Γι' αυτό και εμείς οι ιατροί δίνουμε στους αστροναύτες κάποια δοσίμετρα τα οποία μετράνε τι ακτινοβολία δέχονται και αν υπάρξει κάποιο πολύ έκτακτο γεγονός ακτινοβολίας, προφανώς πρέπει να προστατευθούν. Επίσης, αυτό που αλλάζει είναι η μυϊκή μάζα και η οστική πυκνότητα. Εσείς και εγώ αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε κάποια άσκηση, έτσι καθόμαστε, είμαστε όρθιοι και παρόλα αυτά το μυοσκελετικό μας σύστημα λειτουργεί, δουλεύει και αυτοσυντηρείται, θα λέγαμε. Όταν, αν βρισκόμασταν εκτός του πλανήτη μας, χωρίς βαρύτητα, βλέπουμε μια ατροφία στους μυς και μια μείωση της οστικής πυκνότητας στα οστά. Όλα αυτά λοιπόν ήταν λίγο πολύ γνωστά από το 1961 και την πρώτη πτήση του ανθρώπου στο διάστημα. Υπάρχουν και πράγματα που ανακαλύπτουμε στην πορεία, όπως ένα πρόβλημα στα μάτια των αστροναυτών, επειδή εκτός από τα πάτσεις μας αρέσουν τα αρκτικόλεξα, το έχω βάλει εδώ στα αγγλικά, είναι το SANS. Κάποιοι λοιπόν αστροναύτες, όχι όλοι, βλέπουμε ότι έχουν προβλήματα στην όρασή τους και επιστρέφοντας στη Γη και στη βαρύτητα, σε κάποιους διορθώνεται και σε κάποιους όχι αυτό το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε και τη σύνδεση με το τι μαθαίνουμε και εφαρμόζουμε στην ιατρική και στις άλλες επιστήμες στη Γη. Δηλαδή, κατανοώντας καλύτερα το σώμα μας στο διάστημα, μπορούμε να μεταφέρουμε στη Γη και στην κλινική πράξη αυτά που μαθαίνουμε. Και φυσικά, εκτός από τις αναμενόμενες αλλαγές, υπάρχει πάντα ένας μεγάλος κίνδυνος. Έτσι, κάθε διαστημική αποστολή ενέχει κίνδυνο. Είχαμε και απώλεια ανθρώπινης ζωής στο παρελθόν σε ποσοστό περίπου 3%, όπως βλέπετε. Το θετικό είναι φυσικά ότι τα τελευταία 20 χρόνια δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ατύχημα και ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε επανάληψη ενός τέτοιου δυστυχήματος. Εκτός από αυτό το διάστημα, οι διαστημικές αποστολές είναι ένας όρος που βασιλεύει, θα λέγαμε, η απομόνωση. Δηλαδή, είναι δύσκολο το πλήρωμα να επιστρέψει όποτε θέλει, ακόμα και αν παραστεί ανάγκη, και δύσκολο να τους βοηθήσουμε εμείς. Αυτό εκτός από το κομμάτι της αυτονομίας, ιατρικής και των υπολείπων, επηρεάζει και την ψυχολογία μας. Έτσι, το ζήσαμε, νομίζω, όλοι και όλες μας και στον κορονοϊό, που ήμασταν κλεισμένοι σε ένα μικρό χώρο με τους ίδιους ανθρώπους, ακόμα και αν είναι αγαπημένοι άνθρωποι κάθε μέρα, μας επηρεάζει πολύ. Και κάτι άλλο που συμβαίνει στο διάστημα είναι ο ύπνος και η ξεκούραση αλλάζουν. Είναι πολύ μικρότερη η θετική τους, ας πούμε, επιρροή στο σώμα μας. Και από αυτό έχουμε προβλήματα στο νοσοποιητικό και στα υπόλοιπα συστήματα του οργανισμού. Και μεγάλο φόρτο εργασίας. Τι κάνουμε τώρα για αυτά, δηλαδή πώς τα προλαβαίνουμε κατά κύριο λόγο και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Θα λέγαμε ότι έχουμε τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι η επιλογή, δηλαδή να επιλέξουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι αρκετά υγιείς για να πάνε στο διάστημα και να επιστρέψουν στη Γη χωρίς να έχουν ξεφύγει τόσο πολύ από το φυσιολογικό που να μην μπορούν να επανέλθουν. Και είχα τη χαρά πέρυσι να ολοκληρώσω και εγώ την ευρωπαϊκή επιλογή αστροναυτών, οπότε μπορώ να σας πω και με προσωπική, ας πούμε, χρειά, ότι τα ιατρικά τεστ είναι πάρα πολύ ενδελεχή. Εξετάζουμε όλα τα συστήματα του οργανισμού. Κοντά σε αυτά υπάρχουν και ψυχολογικά τεστ
και από ψυχολόγο και από ψυχίατρο, τεστ ομαδικότητας επίσης, δηλαδή πώς λειτουργούμε σαν ομάδα που είναι εξαιρετικά σημαντικό, και επίσης κάποιες προσομοιώσεις θα λέγαμε, ώστε να βεβαιωθεί κανείς ότι όσοι επιλέγονται λειτουργούν σε πλαίσιο συνεργασίας. Και είναι σημαντικό να έχει κανείς και βιώματα που βοηθάν να υπερκεράσει, θα λέγαμε, οποιαδήποτε δυσκολία τον βρει στο σώμα ή στο μυαλό, στο διάστημα. Εκεί υπησέρχεται ο δεύτερος παράγοντας, που είναι της εκπαίδευσης. Υπάρχει μια εκπαίδευση θεωρητική σε κάθε επιστήμη. Νομίζω ότι ο κύριος Τσιγάνης συμμετέχει και συνεισφέρει σε αυτή. Από τη δικιά μας πλευρά υπάρχει και μια εκπαίδευση, θα λέγαμε, βιωματική. Και θα σας δείξω στη συνέχεια κάποιες εικόνες. Δηλαδή, να έχουμε περάσει, να έχουμε εκτεθεί σε κάποιο στρες, ώστε όταν το ξαναβρούμε στο διάστημα να αντιδράσουμε καλύτερα σε αυτό. Και φυσικά υπάρχει το κομμάτι, όταν δεν μπορούμε να προλάβουμε κάτι, να το αντιμετωπίσουμε ή να το ελαχιστοποιήσουμε. Εκεί λοιπόν έχουμε φάρμακα. Εδώ βλέπετε, βλέπετε κάποια φάρμακα πόσο, ας πούμε, εντυπωσιακά είναι πακεταρισμένα για να τα στείλουμε στο διάστημα, και μια μάσκα για τον ύπνο, γιατί είναι σημαντικό. Η φυσική άσκηση. Εδώ βλέπετε το γερμανό αστροναύτη Άλεξ Γκέρστ, ο οποίος κάνει ποδήλατο στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η άσκηση λοιπόν, περίπου 2 ώρες κάθε μέρα, 5 φορές την εβδομάδα, είναι επαρκής για να διατηρήσουμε τους μυς και τα οστά σε αρκετά καλή κατάσταση, ακόμα και μετά από πολλούς μήνες. Και φυσικά η υγεία των αστροναυτών παρακολουθείται, θα σας δείξω και ένα σχετικό slide στη συνέχεια. Για το κομμάτι της εκπαίδευσης της βιωματικής, εδώ είναι μια παραβολική πτήση που είχαμε κάνει το 2020 μάλλον, μέσω κορονοϊού, εξού και η μάσκα. Αυτό το κάνουν και οι αστροναύτες, εμείς το είχαμε κάνει για ένα ιατρικό πείραμα. Ωστόσο, βλέπετε εδώ ότι το αεροπλάνο ανεβαίνει πάρα πολύ απότομα, βέβαια από ελεγχόμενο ύψος και σε ελεγχόμενες συνθήκες, και κάνει αυτό που λέμε stall, δηλαδή πέφτει και κάνει ελεύθερη πτώση για περίπου 20-25 δευτερόλεπτα. Αυτό λοιπόν, και βλέπετε εδώ μάλιστα ότι στα δευτερόλεπτα της ελεύθερης πτώσης ύπτανται όλα τα αντικείμενα μέσα στο αεροπλάνο. Αυτό είναι σημαντικό για τους αστροναύτες, πρώτον για να καταλάβουν πώς θα νιώσει το σώμα τους όταν βρεθούν σε έλλειψη βαρύτητας και να είναι αποδοτικοί να κάνουν την ερευνά τους σε αυτές τις συνθήκες. Και επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει ένα learning effect, θα λέγαμε. Συνηθίζει λίγο το σώμα, έχουν λιγότερη ναυτία, λιγότερους εμέτους όταν τους ξανατύχει στο διάστημα. Εγώ είχα ζήσει ένα χρόνο στην Ανταρκτική, έκανα εκεί μια βιοιατρική έρευνα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, και αυτό είναι επίσης ένα διαστημικό ανάλογο, άρα μια εμπειρία. Πολλοί μάλιστα από τους αστροναύτες που επιλέχθησαν πρόσφατα έχουν μια τέτοια σχετική εμπειρία. Αυτό πώς μας βοηθάει? Μας βοηθάει πάλι να διαχειριστούμε, αν έχει ζήσει για ένα χρόνο σε ένα μέρος που είναι απομονωμένο, διαχειρίζεσαι το στρες της απομόνωσης, της αναγκαστικής συμβίωσης και του κινδύνου. Αυτό είναι στο Houston μια εκπαίδευση, στην οποία στην ουσία για να μάθουν οι αστροναύτες να κινούνται σε έλλειψη βαρύτητας και ειδικά στο εξωτερικό κομμάτι του σταθμού, είναι πολύ ωραίο, είναι ένας ειδικός γερανός, ο οποίος θα λέγαμε ότι ακυρώνει το βάρος σου σε κάθε κίνηση που κάνεις. Και έτσι είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς μαθαίνεις λίγο να κινείσαι χωρίς να μπορείς να βασιστείς, ας πούμε, στις αισθήσεις με τις οποίες είμαστε όλοι εξοικειωμένοι. Εδώ θα σας πάω στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι μια μικρή φυγόκεντρος, ανθρωποφυγόκεντρος στη Θεσσαλονίκη, στην οποία, όπως βλέπετε, γυρίζουμε γύρω-γύρω. Οι αστροναύτες πάνε σε μεγαλύτερες φυγόκεντρες από αυτές. Απλά ήθελα να κάνω την αναφορά και στη χώρα μας. Σε μια μεγαλύτερη φυγόκεντρο, λοιπόν, στην οποία γιατί υποβάλλονται σε αυτό? Επειδή στην ουσία αυτό εξομοιώνει τις δυνάμεις G, την επιτάχυνση, αν θέλετε, που δέχεται το σώμα στην εκτόξευση και στην προσεδάφιση προς θαλάσσωση. Οπότε και αυτό είναι σημαντικό σαν εμπειρία. Και εμείς οι γιατροί το χρησιμοποιούμε, θέλουμε να δούμε αν μπορεί να βοηθήσει, εκτός από τους αστροναύτες και ασθενείς, οι οποίοι είναι κατακυκλημένοι, δεν μπορούν να σηκωθούν, να ενεργοποιήσουν το σώμα τους, αν μέσω της επιτάχυνσης μιας τέτοιας φυγοκέντρου μπορεί το σώμα να βοηθηθεί και για ανθρώπους που είναι στο νοσοκομείο κλινήρης και δεν μπορούν να κινηθούν. Αυτό είναι μια εκπαίδευση που κάναμε πριν από λίγες μέρες και είναι ένας εξομοιωτής από ελικόπτερο. Και στην ουσία, τι προσπαθείς να κάνεις? Να βάλεις ένα μικρό αναπνευστήρα στο στόμα σου, να σπάσεις ή τέλος πάντων να βγάλεις το παράθυρο από τη θέση του και να φύγεις. Και θα δείτε μάλιστα ότι υποτίθεται εδώ ότι βυθίζεται το ελικόπτερο και γυρίζει κιόλας. Αυτό γιατί το κάνουμε? Γιατί όταν οι αστροναύτες προσθαλασσώνονται, εμείς οι γιατροί, υποστηρικτικές ομάδες και αστροναύτες πάμε με ελικόπτερο από το πλοίο, από το χώρο της προσθαλάσσωσης, στη στεριά. Είναι λοιπόν σημαντικό σε περίπτωση χτύπα ξύλο που έχουμε κάποιο ατύχημα και πέσει το ελικόπτερο, να σωθούμε και ιδεατά να βοηθήσουμε και όσους
δεν μπορούν να ξεφύγουν. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί στην ουσία εκτιθέμεθα σε ένα στρες που μπορεί να μας τύχει και το προλαβαίνουμε. Όταν έρθει η ώρα ομιγέννητο να αντιδράσουμε, είμαστε πολύ πιο έτοιμοι. Άρα το μυαλό όπως και το σώμα προετοιμάζονται για τις συνθήκες μιας αποστολής που είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που έχουμε συνηθίσει στη Γη. Και επειδή αναφερθήκαμε και στην ψυχολογία, αυτό είναι ένα δωμάτιο, το Κβάντ στη Μόσχα. Αυτό είναι για τους Ρώσους κοσμοναύτες. Σαν κομμάτι της εκπαίδευσής τους, λοιπόν, πρέπει να περάσουν τρεις μέρες εδώ μέσα, ολομόναχοι και χωρίς ύπνο. Και κάνουν συνέχεια κάποια γνωσιακά τεστ. Αυτό, λοιπόν, τους προετοιμάζει, ακόμα και σε περίπτωση πλήρους εξάντλησης, να μπορούν να ανταπεξέλθουν αρκετά καλά, αν υπάρξει κίνδυνο στο διάστημα. Εδώ, πολύ συνοπτικά, θα κάνω λίγο την ανατομία μιας διαστημικής αποστολής και πώς κάνουμε εμείς την ιατρική υποστήριξη. Ένα χρόνο πριν, λοιπόν, είμαστε στο pre-flight, πριν πετάξει ο αστροναύτης. Εμείς προετοιμάζουμε τα φάρμακά τους, τους περνάμε από πολλά ιατρικά τεστ και καμιά φορά γινόμαστε και πειραματόζωα. Εδώ είναι ο Ιταλός Λούκα Παρμιτάνο που μαθαίνει να κάνει μία ενδοσκόπηση στη μύτη μου. Οπότε βοηθάμε λίγο σε αυτό. Δύο εβδομάδες ή τρεις πριν την εκτόξευση κάνουμε μία καραντίνα. Ακριβώς επειδή εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα στο διάστημα, φροντίζουμε οι αστροναύτες να μην φέρουν κάποιο ιό, να μην περάσουν κάποια ίωση. Και εμείς τους υποστηρίζουμε στην καραντίνα και ετοιμάζουμε τα φάρμακα για τις πρώτες ώρες που θα βρεθούν στο διάστημα, όπου λόγω έλλειψης βαρύτητας έχουμε πάλι απώλεια προσανατολισμού, ναυτία, έμετο και άλλα φαινόμενα. Τους 6 μήνες συνήθως που περνάει ο αστροναύτης στο διάστημα, εδώ είναι το MAPSK, κάνουμε τηλεϊατρική, δηλαδή βλέπουμε την υγεία τους από μακριά και φυσικά προσπαθούμε να βοηθήσουμε φαρμακευτικά αν χρειάζεται. Εδώ έχουμε την προσεδάφιση ή προσθαλάσσωση, όπου τους βοηθούμε να βγουν από την κάψουλα και να αντιμετωπίσουμε τα πρώτα συμπτώματα όταν το σώμα ξαναμαθαίνει στην ουσία να λειτουργεί σε περιβάλλον βαρύτητας. Και φυσικά μετά ξεκινάει μια περίοδος αποκατάστασης, ακριβώς ώστε σώμα και πνεύμα να λειτουργεί πάλι καλά στις συνθήκες στη Γη. Εδώ είναι κάποιες εικόνες από την εκτόξευση της Αμάνθα Κριστοφορέτη το 2000, πέρυσι, το 2022. Και εμένα μου αρέσει να λέω ότι όταν όλα πάνε καλά από ιατρικής απόψεως, έχουμε την ευκαιρία να βγάζουμε ωραίες φωτογραφίες. Εδώ είναι μια σύνθεση φωτογραφιών από την εκτόξευση. Και 6 μήνες μετά, αυτός ήταν ο Γερμανός ο Ματίας Μάουρερ, που νομίζω έχεις και την μπλούζα του από την αποστολή του, που στην προσθαλάσσωση, όπως είπαμε, τους βοηθούμε να βγουν από την κάψουλα και να χορηγήσουμε κάποια φάρμακα για την ομαλή επαναπροσαρμογή στο φιλόξενο, όπως λέγαμε, περιβάλλον της Γης. Για να σεβαστούμε τον χρόνο, θέλω απλά να κλείσω με αυτή τη φωτογραφία που την έβγαλα πριν από κανένα 2 μήνες στους Δελφούς. Και μ' αρέσει γιατί έχουμε, νομίζω στην Ελλάδα έχουμε ένα λαμπερό παρελθόν. Έχουμε εδώ τον Θόλο της Αθηνάς Προνέας στους Δελφούς. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια τέλεια φυτηρία. Δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό, αλλά να πάμε σε ένα λαμπερό μέλλον. Και για μένα αυτό το συμβολίζει ο ένας ουρανός από πίσω. Και στην πατρίδα μας, καμιά φορά έχουμε λίγο το φαινόμενο ακόμα και ωραίες προσπάθειες να κολλάνε σε άτομα που μπορεί να σκεφτούν πιο ατομικά, πιο εγωιστικά. Αλλά επειδή ακριβώς είμαστε στο πάρκο εθνικής συμφιλίωσης, νομίζω το ωραιότερο μήνυμα και νομίζω το διάστημα μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει να σκεφτούμε, όπως είπατε, επειδή το διάστημα είναι ένας χώρος που φυσικά προάγει τη συνεργασία με τις απαιτήσεις που έχει. Άρα θα κλείσω με το να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ να σκεφτόμαστε πιο ομόψυχα, συλλογικά και μακρόπνοα. Ευχαριστώ πολύ. Προς τον Άρη. Νόμιζα θα με ρωτήσετε προς τη Σελήνη που θα πάμε σύντομα, μέσα στα επόμενα 5-10 χρόνια. Προς τον Άρη έχουν γίνει κάποιες εξομοιώσεις. Στην ουσία αυτό που αλλάζει, θα έλεγα, είναι 2-3 άξονες. Πρώτον, μιλάμε για ένα ταξίδι πολύ πιο μακρινό, άρα οι δυσκολίες που ζούμε τώρα, που ζουν οι αστροναύτες σε τροχιά, αυξάνονται. Αυξάνεται η έκθεση χρονική. Δηλαδή, σε έλλειψη βαρύτητας ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε αποστολές έως ενός έτους, λίγο παραπάνω. Και με τα αντίμετρα που έχουμε, κρατάμε τη μυϊκή μάζα και την οστική πυκνότητα. Αν όμως πάμε στον Άρη, που μιλάμε για μια αποστολή, ας πούμε, περίπου 3 ετών, δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει να προστατεύει αυτά που έχουμε τώρα, αν θα συνεχίσουν να προστατεύουν τους αστροναύτες. Επίσης, το κομμάτι της αυτονομίας είναι πολύ πιο έντονο. Τώρα, στη χειρότερη περίπτωση, οι αστροναύτες σε 2 μέρες ή μία μέρα ιδανικά μπορούν να βρίσκονται από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στο έδαφος σε νοσοκομείο. Αν πάμε στον Άρη, μιλάμε για πολύ. Είναι αδύνατο να επιστρέψει μια αποστολή. Άρα το κομμάτι της αυτονομίας του πληρώματος είναι πολύ πιο έντονο.
και φυσικά και της ψυχολογίας. Μάλιστα, τυχαίνει να γνωρίζω τους δύο Ευρωπαίους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Mars 500, μια εξομοίωση 500 ημερών σε απομόνωση, που βλέπουμε πραγματικά πώς αλλάζει ο άνθρωπος όταν είναι σε ένα τόσο μικρό χώρο για τόσο πολύ καιρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής μας δεν χρειάζεται πάρα πολλές συστάσεις. Ο ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμζής, ο Έλληνας ο οποίος χάρη σε ρομποτικές αποστολές που είτε συντόνισε είτε συμμετείχε σε αυτές, έχει πάει σε κάθε πλανήτη του ηλιακού συστήματος. Σήμερα θα μας μιλήσει για αποστάσεις, βιωσιμότητα και επικισμό στο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι οι εικόνες φαίνονται καλύτερα όταν δεν έχουμε φώτα. Δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζονται. Προηγουμένως είπε ο κύριος Γουλέμης, μας θύμισε τι είπε ο Ρώσος αστροφυσικός, διαστημικός φυσικός, ο Τσιοκόρσκι, ότι η Γη είναι το λίκνο της ανθρωπότητας και η ανθρωπότητα δεν μπορεί να μείνει ποτέ πάντοτε στο λίκνο της, υπονοώντας ότι θα αρχίσουμε διαστημικά ταξίδια. Και η δική μου ανάθεση σήμερα από τους οργανωτές ήταν να σας μιλήσω για τις αποστάσεις. Και προχωρώ ότι εδώ βλέπουμε το γαλαξία μας, ο οποίος, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει από 100 μέχρι 400 δισεκατομμύρια ήλιους σαν το δικό μας. Εμείς όταν κοιτάμε τον ουρανό, ακόμη και υποθέτω και από αυτό το υψόμετρο στο γράμμο, βλέπουμε τους ήλιους που είναι σε αυτό το μικρό κομμάτι. Δηλαδή, από τα 400 δις, βλέπουμε λίγες χιλιάδες σημεία φωτός. Αν κοιτάξουμε τώρα, μεγενθύνουμε το κομμάτι της γειτονιάς που βρισκόμαστε, αυτό είναι το ηλιακό μας σύστημα. Αυτό σας το δίνω κυρίως για να δείτε πόσο κοντινά ή πόσο μακριά είναι το πιο κοντινό μας αστρικό σύστημα, ο ήλιος, το Α Κεντάβρου, και θα πω λίγο περισσότερα γι' αυτό αργότερα. Θα προχωρήσω πολύ γρήγορα. Και βέβαια, εδώ είναι μια μεγένθηση της ηλιόσφαιρας, δηλαδή το σπίτι μας στο γαλαξία. Και αυτό το οποίο μας προστατεύει, που ακούσατε προηγουμένως για τις κοσμικές ακτίνες και την ακτινοβολία. Και θα πω λίγα λόγια γι' αυτό, θέλω να μιλήσω πολύ γρήγορα. Ακούσατε επίσης για τον ηλιακό άνεμο, εδώ είναι ο ήλιος, εδώ όλοι οι τροχές των πλανητών. Εδώ είναι το όριο το termination shock, λέγεται, το shock παύσης, ηλιακής παύσης. Και εδώ είναι το σύνορο ανάμεσα στην ηλιακή ατμόσφαιρα και στο γαλαξία, αν θέλετε. Έχουμε όμως τώρα διαστημόπλια στο γαλαξία. Αυτά σας δείχνω εδώ το Voyager 1 που έχει περάσει πια το σύνορο. Και πρόσφατα, δηλαδή πριν 4 χρόνια, πέρασε και το Voyager 2 προς τη βόρεια εκλιπτική, τη νότια εκλιπτική. Το σήμα από το Voyager 1, που ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός για να φτάσει στη Γη, το λέω εδώ, με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, παίρνει περίπου 22 ώρες και λίγα λεπτά από το διαστημόπλιο στη Γη, ξέρετε, και το φως από τον ήλιο στη Γη είναι 8,5 λεπτά μόνο. Φανταστείτε λοιπόν τι αποστάσεις συζητάμε. Ο διαστρικός χώρος, έχετε ακούσει ήδη ότι είναι γεμάτος από κοσμικές ακτίνες, από την κυρία Παπαδημητρίου. Δεν θα επισέλθω σε αυτό, θα σας το υπενθυμίσω λιγάκι αργότερα. Και εδώ είναι μια
άλλη όψη του ηλιακού μας συστήματος με τους εσωτερικούς πλανήτες που ακούσατε. Η κλίμακα εδώ είναι λογαριθμική, η απόσταση από τον ήλιο στη Γη είναι η λεγόμενη μία αστρονομική μονάδα, ή 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα, και όπως σας είπα, το Voyager 1 και το Voyager 2 είναι τώρα σε μεγάλες αποστάσεις και βρίσκονται, αυτό είναι μια σύνοψη των διαστημοπλοίων τώρα που έχουμε πολύ μακριά από τη Γη. Πάλι το Voyager είναι 160 φορές πιο μακριά από τη Γη ως ο Ήλιος, ο Voyager 2, 133, και έχουμε και ένα άλλο διαστημόπλιο το οποίο πέρασε από τον Πλούτονα και κατευθύνεται προς το διαστρικό χώρο. Είναι περίπου 53 αστρονομικές μονάδες τώρα. Αλλά φιλοδοξούμε, και αυτό τελειώσαμε μια μελέτη τον περασμένο χρόνο, για την διαστρική αποστολή η οποία φιλοδοξεί να φτάσει, αντί σε 160 αστρονομικές μονάδες που έχουμε με το Voyager, να φτάσει σε 1000 αστρονομικές μονάδες, το οποίο βέβαια μετατρέπεται σε 150 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη. Αυτό είναι το μέλλον. Τώρα, τι ξέρουμε, ακούσατε ήδη, αυτό είναι μια σύνοψη των πλανητών. Όλους τους πλανήτες τους έχουμε επισκεφθεί, η ανθρωπότητα τους έχει επισκεφθεί με διαστημόπλια και ξέρουμε πολλά πράγματα. Εδώ είναι βέβαια το Messenger στον Ερμή και η εκτόξευση που έγινε το 2004. Για τους εσωτερικούς πλανήτες έχετε ακούσει για το Perseverance που είναι βέβαια στον Άρη και ερευνά την επιφάνειά του. Δίας Κρόνος, Ουρανός Ποσειδώνας, αυτές οι εικόνες είναι οι πραγματικές εικόνες από το Voyager. Το Κασίνι που ήταν δορυφόρος του Σάτουρν, και για τους νέους ορίζοντες που πέρασε το διαστημόπλοιο που πέρασε από τον Πλούτονα το 2015 και έφτασε παρακάτω. Όλα αυτά είναι σε συγκριτικό μέγεθος, στην ίδια κλίμακα. Όπως βλέπετε, η Γη μας εδώ, αν την τοποθετήσει κανείς στην κόκκινη κοιλίδα του Δία, είναι περίπου 2 διαμέτρους της Γης σε αυτή την κόκκινη κοιλίδα. Δηλαδή, η διαφορά είναι τεράστια. Τώρα, εδώ κάτω, απλώς σας δείχνω τις σχετικές αποστάσεις σε πραγματική κλίμακα. Ο Ήλιος, είπαμε, η Γη, Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, όλοι είμαστε οι εσωτερικοί πλανήτες. Ο Δίας σε 5 αστρονομικές μονάδες, ο Κρόνος σε 10, ο Ουρανός σε περίπου σε 20, ο Ποσειδώνας σε 30, ο Πλούτονας σε 40. Δηλαδή οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Και τώρα θα γίνω πιο συγκεκριμένα θέματα. Ακούσατε ήδη την ερώτηση για το ταξίδι στον Άρη, που ρώτησε ο φίλος μου ο Θανάσης, τον γιατρό τον Κολέμη. Απλώς θέλω να σας δείξω τι γίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η πρώτη αποστολή του Άρη, ήταν και το πρώτο μου πείραμα για το διάστημα ως φοιτητής. Και βλέπετε εδώ την εκτόξευση και την τροχιά του διαστημόπλοιου. Έτσι. Λοιπόν, η Γη ήταν εδώ, ο Άρης ήταν εκεί όταν έγινε η εκτόξευση. Αλλά δεν μπορεί να πάει ένα διαστημόπλοιο κατευθείαν από τη Γη στον Άρη. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν υπάρχουν οι πύραυλοι που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Και γίνεται αυτή η τροχιά ελαχίστης ενέργειας που βλέπετε και πήρε 228 ημέρες. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά ανάμεσα το ταξίδι στο φεγγάρι σε 3-4 ημέρες και τα 228, και ακούσατε ήδη για τα προβλήματα. Και ακούσατε και για το επόμενο πρόβλημα, το οποίο, όπως είχε πει ο Γιάννης, για τη μαγνητόσφαιρα της Γης που μας προστατεύει από τον ηλιακό άνεμο. Ο ηλιακός άνεμος είναι μεγάλης θερμοκρασίας, 1.000.000 βαθμού Κελσίων. Και όπως εδώ δείχνουμε συγκριτικά τον Άρη, ο οποίος δεν έχει μαγνητικό πεδίο, δεν έχει μαγνητόσφαιρα και βομβαρδίζεται συνεχώς από τις ηλιακές, από την ηλιακή ακτινοβολία, και βομβαρδίζεται και από κοσμικές ακτίνες.
Απλώς να πω λίγα λόγια για το Voyager. Πέρσι εορτάσαμε τα 45 χρόνια στο διάστημα που έχει κάνει την εξερεύνηση των αποτέρων πλανητών και όπως είπαμε προηγουμένως είναι τώρα έξω από το ηλιακό σύστημα. Τώρα βέβαια διανύουμε τα 46 χρόνια. Θα σας δείξω μόνο ένα διάγραμμα με δεδομένα, όχι για να εξηγήσω τι βλέπετε εδώ, αλλά για να σας πω ότι αυτό που βλέπετε είναι ιστορικό. Αρχίζει αυτό το διάγραμμα το 1977 με την εκτόξευση του Voyager. Εδώ είναι βασικά τα ηλιακά σωματίδια που ελαττώθηκαν μέχρι το 2000, 10.000 φορές και μετά η ηλιόπαυση που υπάρχει εκεί ένα μείγμα από σωματίδια. Αλλά το πιο σημαντικό που ήθελα να σας πω είναι αυτό εδώ, που μετράει τις κοσμικές ακτίνες και αναφέρθηκε ήδη από τους προηγούμενους ομιλητές ότι μας προστατεύει το μαγνητικό πεδίο του ήλιου, διότι οι κοσμικές ακτίνες στη Γη είναι 7 φορές λιγότερες από αυτές που τώρα ξέρουμε, 100 Voyager, είναι στο ηλιακό, στο γαλαξία μας. 7 φορές. Που σημαίνει ότι η Γη προστατεύεται από τις κοσμικές ακτίνες, οι οποίες βέβαια κινούνται με την ταχύτητα του φωτός. Θέλω να σας δείξω τη σύνοψη όλων των παρατηρήσεων του Voyager. Αυτό που ακούτε τώρα είναι η ήχη από τις αντένες του Voyager που κατά κάποιο τρόπο ηχογραφούν τους ήχους του γαλαξία. Και υπάρχουν βασικά αυτό που θα περιέγραφα ως ένα τσουνάμι που εκπέμπεται από τον ήλιο και μετά από 1,5 χρόνο φτάνει στο γαλαξία, βέβαια με μια ταχύτητα 800 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, παίρνει 1,5 χρόνο για να φτάσει εκεί που είναι ο Voyager και ακούτε αυτούς τους, όταν φτάσει στο γαλαξία, οι ηλεκτρόνια διαφεύγουν, φτάνουν στο Voyager και κάνουν αυτόν τον θόρυβο, αν θέλετε. Τώρα, πόσο μακριά έχουμε φτάσει στην πραγματικότητα και θα ήθελα να σας κάνω μια προσομοίωση με το Καλλιμάρμαρο εδώ. Αν βάλουμε τον ήλιο στη μια άκρη του Καλλιμάρμαρου, η Γη βέβαια είναι πάρα πολύ κοντά, μετά ο Κρόνος, ο Ποσειδώνας. Τα Voyagers έχουν περάσει, έχουν βγει πια από το Καλλιμάρμαρο και το Voyager 1 είναι δεν το βλέπω, αλλά ήθελα να σας πω πόσο μακριά είναι το πιο κοντινό άστρο, το Α Κενταύρου. Σε αυτή την κλίμακα, κυρίες και κύριοι, είναι στη Σόφια. Φανταστείτε λοιπόν, τώρα συζητάμε σοβαρά για αποστάσεις. Αυτά που συζητάμε για επινδρομένες ανθρώπινες αποστολές, με ανθρώπινο πλήρωμα. Το Α Κενταύρου, πιο κοντινό άστρο, είναι γύρω στα 41, 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα. 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Το πιο κοντινό ήλιος και το πιο κοντινό πλανητικό σύστημα στην πραγματικότητα. Ένα ταξίδι με την ταχύτητα του φωτός, αν είχαμε ένα διαστημόπλιο που πήγαινε 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, θα έπαιρνε 4,3 χρόνια για να φτάσει στο Α Κενταύρου και βέβαια μεταπιστροφής. Το Voyager, που είναι το πιο γρήγορο διαστημόπλιο που έχει εκτοξεύσει ποτέ η ανθρωπότητα, κινείται με 61.200 χιλιόμετρα την ώρα. Για να φτάσει στο Α Κενταύρου θα έπαιρνε μόνο 77.000 χρόνια. Στο πιο κοντινό πλανήτη, στο πιο κοντινό άστρο συζητάμε, στο πιο κοντινό ήλιο. Λοιπόν, τι είναι το συμπέρασμα? Να ξεχάσουμε τον επικισμό. Και η λύση είναι να προστατεύσουμε τη Γη μας για τις επόμενες εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια. Και τέλος, θέλω να πω κάτι που αναφέρθηκε και ο κύριος Γολέμης για την προστασία των αστροναυτών. Να σας υπενθυμίσω ότι το 1972 το Apollo 16 εκτοξεύθηκε τον Απρίλιο
και ήταν οι αστροναύτες πάνω στο φεγγάρι. Μετά είχαμε μια άλλη αποστολή το Δεκέμβριο. Ο ήλιος είχε μια τεράστια έκρηξη τον Αύγουστο του 1972 και εάν οι αστροναύτες βρίσκονταν τότε στο φεγγάρι, το οποίο όπως ξέρουμε δεν έχει μαγνητικό πεδίο, είναι προστάτευτη στην επιφάνεια του φεγγαριού, τότε θα έπαιρνα τουλάχιστον 400 REMS, ο γιατρός ο κ. Βολέμης ξέρει τι σημαίνει αυτό, και το ελάχιστο που θα είχαν πάθει θα χρειαζόταν μεταμόσχευση νοτιού μυελού για να επιβιώσουν όταν επέστρεφαν στη γη. Λοιπόν, δεν είναι τόσο εύκολο, διότι δεν είμαστε σε θέση καν να προβλέψουμε τις εκρήξεις στο διάστημα. Αυτά σας τα είπε ο κ. Βολέμης για τις δυσκολίες. Και το μόνο που είπα εγώ είναι για την ακτινοβολία, αλλά σας περιέγραψε, αυτό είναι από μια επιτροπή της NASA που κοιτάει όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν και οι δυσκολίες είναι τεράστιες για τον ανθρώπινο οργανισμό, όπως μας περιέγραψε ο κ. Βολέμης. Και θέλω να κλείσω την ομιλία με μια σύνοψη. Λοιπόν, είπαμε 4,4 έτη φωτός στο Α και Ταύρου, σε αυτή την κλίμακα, ο ήλιος, εμείς και το Α και Ταύρου, εντάξει. Τι σημαίνει αυτό? Ο γαλαξίας έχει μια διάμετρο 100.000 έτη φωτός, είπαμε. Το Α και Ταύρου είναι 4,4. Εμείς είμαστε εδώ στη γωνία μας, ρωσμάδα. Μόνο ο γαλαξίας. Το σύμπαν έχει μια διάσταση 93 δισεκατομμύρια έτη φωτός. 93 δισεκατομμύρια. Θυμόσαστε, εμείς το Α και Ταύρου, το πιο κοντινό είναι 4,3. Λοιπόν, η δυνατότητα επικοινωνίας πέραν της γης με ραδιοκύματα υπάρχει περίπου τα τελευταία 100 χρόνια. Γιατί λέω τα τελευταία 100 χρόνια, είναι όταν βγήκαν οι πρώτοι πομποί και αρχίσαμε και εκπέμπαμε στο διάστημα. Και κλείνω με αυτό. Η ηλικία του ηλιακού μας συστήματος είναι 4,6 δισεκατομμύρια και εμείς μπορούμε να επικοινωνούμε μόνο 100 χρόνια από αυτά τα 4,6 δισεκατομμύρια και βέβαια το σύμπαν ακούσατε ότι είναι 13 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Τέλος, να κλείσω με το τελικό συμπέρασμα. Το Voyager 1, είπαμε, είναι με αυτή την ταχύτητα ο επόμενο αστερισμός θα πλησιάσει μια απόσταση 1,7 έτη φωτός από τον αστερισμό της Καμιλοπάρδαλης σε 30-40.000 χρόνια περίπου, δηλαδή περίπου 2,1 έτη φωτός. Τι σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι? Ότι το σύμπαν είναι βασικά ένα τεράστιο κενό όσον αφορά την ορατή ύλη, που είναι μόνο 5% του συνόλου. Και οι πιθανότητες επικοινωνίας απειροελάχιστες και οι πιθανότητες του επικισμού ανύπαρκτες. Σας ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχει κάποιος, θα σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Όπως είπατε σωστά για τις αποστολές, οι επανδρομένες αποστολές είναι προφανώς αδύνατες, τουλάχιστον για το foreseeable future. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για ρομποτικές αποστολές. Μπορούμε να σκεφτούμε σε κάποιον ορίζοντα να πάει μια ρομποτική αποστολή σε κάποιο άλλο αστέρι? Εγώ νομίζω η απάντηση είναι προφανώς όχι. Είπαμε, στο πιο κοντινό είναι το Α και Ταύρου, 4,3 έτη φωτός. Το Voyager θα έπαιρνε 77.000 χρόνια και ακόμη και αν έχουμε, ας πούμε, προηγμένα συστήματα όθησης,
σημαίνει ότι το μέγιστο θα είναι 4,3 έτη φωτός. Πώς θα επιβιώσει ένα ανθρώπινο πλήρωμα? Μιλάω για ρομποτική αποστολή, όχι ανθρώπινη. Ναι, και αυτό. Πέρασα πολύ γρήγορα για τη διαστρική αποστολή που σχεδιάσαμε τώρα. Θα κινείται 2 φορές πιο γρήγορα από το Voyager. Οι δυνατότητες για να πάει, ας πούμε, τα επόμενα 50-100 χρόνια μπορεί να είναι 3-4 φορές μεγαλύτερες από το Voyager. Εκτός αν ανακαλύψουμε καινούργιους νόμους της φυσικής. Τότε άλλο πράγμα. Ωραία. Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Κλεομένης Τσιγάνης, ο άνθρωπος, όχι ο αστεροειδής. Και το λέω γιατί υπάρχει και αστεροειδής Τσιγάνης. Δεν είναι απλή συνωνυμία. Ο αστεροειδής ονομάστηκε για τον άνθρωπο Τσιγάνη και όχι το ανάποδο, για τις πολύ σημαντικές συνεισφορές του στην δυναμική του ηλιακού συστήματος. Σήμερα ο καθηγητής Τσιγάνης, καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα μας μιλήσει για κομήτες που κομίζουν ζωή και θάνατο. Καταρχήν να ευχαριστήσω το Ίδρυμα και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος για την πρόσκληση σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο και τόπο, που έχει και μια έτσι προσωπική, αν θέλετε, ένα προσωπικό τόνο για μας, καθώς 2 μέλη της οικογένειάς μου πολέμησαν εδώ πέρα σε αντίπαλα στρατόπεδα εκείνη την περίοδο. Μιλώντας λοιπόν λίγο και για δυσάρεστα θέματα, θα αναφερθούμε και σε ζωή και σε θάνατο, όπως έλεγε και ο original τίτλος της ομιλίας, που τον άλλαξα λίγο, γιατί θα μιλήσω και για τους κομήτες, που είναι αυτά τα αντικείμενα, δεν ξέρω αν μπορούν να κλείσουν τα φώτα, αλλά και για τους αστεροειδείς, που είναι οι 2 μεγάλες κατηγορίες αντικειμένων, οι οποίες επηρεάζουν την ύπαρξη της ζωής στη Γη. Θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, μπράβο, ένα μικρό βίντεο, το οποίο ίσως το έχετε δει. Είναι από την περιοχή του Τσελιαμπίνγκ της Ρωσίας πριν από 12 χρόνια περίπου, 10 χρόνια περίπου, όταν ένα αντικείμενο μπήκε στην ατμόσφαιρα της Γης και με μια μεγάλη λάμψη εξεράγει σε ένα αρκετά μεγάλο ύψος βέβαια, αλλά ήταν ένα εντυπωσιακός μετεωρίτης Βολίδα, ο οποίος άφησε θραύσματα και στο έδαφος βρέθηκαν θραύσματα. Μικρές ή μεγάλες βολίδες πέφτουν πάρα πολύ συχνά στη Γη και καταγράφονται κυρίως από ραντάρ, έτσι, από το οστικό κύμα της έκρηξης το οποίο καταγράφεται. Αλλά επειδή συνήθως είναι μικρού διαμετρήματος, δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα με την έννοια ότι δεν φτάνουν στη Γη, δεν κάνουν καταστροφές. Έτσι έχουμε την εντύπωση ότι πολύ σπάνια φαινόμενα τέτοιου τύπου συμβαίνουν, ενώ συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά, απλά με αντικείμενα πάρα πολύ μικρών διαστάσεων. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα αντικείμενα όμως είναι θραύσματα από μεγαλύτερα αντικείμενα, τους κομήτες και τους αστεροειδείς, που κάποτε μπορεί κάποιος από αυτούς να πέσει επάνω μας. Θα δείτε στην επόμενη διαφάνεια, λοιπόν, ξεκινώντας να μιλάμε για τους κομήτες, που είναι εξαιρετικά εντυπωσιακά αντικείμενα. Μας αρέσει να τους βλέπουμε, αν έχουμε την τύχη να δούμε έναν ή δύο στη ζωή μας, όπως ήταν ο Hale-Bopp το 97. Τα αντικείμενα αυτά προέρχονται από τις άκρες, τις παρυφές του ηλιακού συστήματος, από μεγάλες αποστάσεις, από 2 διαφορετικές πηγές, την ζώνη Κάιπερ ουσιαστικά και τον έφος του Ορτ. Και θα δείτε στην επόμενη διαφάνεια ένα έτσι κολλάζ από διάφορες φωτογραφίες, με το πιο εντυπωσιακό να είναι ο κομήτης Τσουρούμοφ-Γερασιμένκο, τον οποίο επισκέφθηκε η αποστολή Ροζέτα της ΣΥΖΑ πρόσφατα, και γι' αυτό έχουμε και μια τόσο κοντινή φωτογραφία. Τώρα, αν θυμάστε την πρώτη εικόνα, πρακτικά από τόσο κοντινή απόσταση οι αστεροειδείς και οι κομήτες δεν διαφέρουν πάρα πολύ οπτικά. Πρόκειται για αντικείμενα τα οποία διαφέρουν στο εσωτερικό τους. Οι αστεροειδείς είναι κυρίως πέτρα, πυρητιούχα πετρώματα ή μεταλλεύματα, ενώ οι κομήτες αποτελούνται κυρίως από πάγο και κάποιες ίσως και οργανικές ενώσεις και ένα στρώμα σκόνης. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι οι κομήτες, επειδή έχουν πάρα πολύ νερό πτυτικά, πτυτικές ενώσεις όπως λέμε, όταν πλησιάζουν στον ήλιο, από τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται, εκτινάσονται τα ανώτερα στρώματά τους και φεγγοβολούν. Γι' αυτό και βλέπουμε την κόμη τους
και τις ουρές τους. Αυτό είναι μια πάρα πολύ παλιά φωτογραφία του κομίτη του Χάλι. Αλλά ο κομίτης του Χάλι, όπως ξέρετε, έχει καταγραφεί σε πίνακες και γραβούρες πολλούς αιώνες. Με την πρώτη καταγραφή του να είναι στον 11ο περίπου αιώνα, όταν εθεάθη πριν από τη μάχη του Hastings, που είναι η μάχη στην οποία οι Νορμανδοί κατέλαβαν την Βρετανία. Οπότε πάντα είχαν και λίγο αρνητική, αν θέλετε, εικόνα, ανάλογα με το αν αυτός που καλούν τον να τον ερμηνεύσει διαισθάνονταν αν ο βασιλιάς έχει τύχει ή δεν έχει τύχει στην επόμενη μάχη, οπότε ανάλογα έλεγαν είναι καλός Ιωνός ή κακός Ιωνός. Τέλος πάντων, αυτή η εικόνα είναι από κάποια θρησκευτική ομάδα η οποία θεωρούσε ότι έρχονταν το τέλος του κόσμου και βγήκαν έξω να το πανηγυρίσουν. Στην επόμενη εικόνα, κάνω μια πολύ μικρή ανάλυση. Κομίτης ίσον, ο πυρήνας του, από τον οποίο προέρχεται η κόμη όταν πλησιάζει στον ήλιο, οι δύο ουρές, και είναι δύο, κάτι το οποίο το καταλάβαμε όχι με το μάτι, αλλά όταν εφευρέθηκε η φωτογραφία. Γιατί το μάτι μας είναι ευαίσθητο στο κίτρινο χρώμα, την ουρά σκόνης των κομιτών, ενώ η φωτογραφική πλάκα ήταν ευαίσθητη στο κυανό χρώμα, στο μπλε, όπου εκεί βλέπουμε την ουρά ιόντων που προκαλείται από την αλληλεπίδραση με τα σωματίδια του ηλιακού ανέμου που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Και υπάρχει ένα νέφος αερίων που τους περιβάλλει. Αν δείτε στην επόμενη διαφάνεια, οι κομίτες από τους οποίους δυνητικά μπορεί να κινδυνεύουμε, μπορεί να προέρχονται ακόμη και εκτός ηλιακού συστήματος. Αυτό ήταν το πρώτο διαστρικό αντικείμενο το οποίο καταγράφηκε πριν από 2-3 χρόνια. Και αυτό που βλέπετε εδώ είναι πια έχουμε υπολογίσει ότι ήταν η τροχιά του που πέρασε και βγήκε από το ηλιακό σύστημα. Αυτό είναι το αντικείμενο, πιστεύουμε ότι μοιάζει κάπως έτσι, με το περίεργο όνομα Oumuamua, αλλά πολλοί συνάδελφοι, αν κάνει ένα κλικ ακόμα ο Γιώργος, θα δείτε ότι στην επόμενη διαφάνεια πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα εξωγήινο battleship σαν αυτά του Star Wars, που μας επισκέφθηκε, αλλά δεν νομίζω ότι συμμερίζουμε αυτή την άποψη. Σε κάθε περίπτωση, οι κομίτες είναι αντικείμενα τα οποία επισκέπτονται πότε-πότε την περιοχή μας. Αν κάποιος από αυτούς έπεφτε πάνω μας, το αποτέλεσμα θα ήταν απολύτως καταστροφικό, γιατί είναι μεγάλοι και γιατί έχουν πολύ μεγάλη σχετική ταχύτητα με τη Γη. Αλλά είναι λίγοι. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε κάποια, με συγχωρείτε, βασικά χαρακτηριστικά των κομιτών, τα οποία σχετίζονται περισσότερο με τη Γη παρά με την καταστροφή μας. Για παράδειγμα. Ναι, περιέχουν πολύ νερό. Και η ιδέα ήταν πάντα μήπως το νερό στη Γη και γενικότερα στο εσωτερικό ηλιακό σύστημα έχει προέλθει από συνεχή βομβαρδισμό από κομίτες. Η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι πιθανόν δεν είναι έτσι, διότι η σύσταση του νερού στους κομίτες είναι διαφορετική λίγο από τη σύσταση του νερού στη Γη. Και τι εννοώ. Το νερό, όπως ξέρετε, μπορεί να σχηματιστεί όχι μόνο από υδρογόνο και οξυγόνο, αλλά και από το ισότοπο του υδρογόνου, το δευτέριο. Τότε το λέμε βαρύ υδρο. Και η αναλογία βαραίου ύδατος προς κανονικό στη Γη είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι αυτή. Και είναι διαφορετική από αυτή που έχουν οι κομίτες που έχουν μελετηθεί μέχρι τώρα. Με το πιθανότερο μάτς τελικά για το νερό της Γης να είναι από τους αστεροειδείς της κύριας ζώνης που είναι κάπως πιο μακριά από τον ήλιο και περιέχουν και αυτή νερό. Το πιθανότερο λοιπόν είναι το νερό στη Γη μπορεί να έχει προέλθει όχι από βομβαρδισμό κομιτών, αλλά από βομβαρδισμό από αστεροειδείς κατά τα πρώιμα στάδια δημιουργίας της Γης. Το δεύτερο, στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Χατζηδημητρίου. Ναι, πρέπει να κοιτάω και το ότι δεν πειράζει. Είναι ότι ξέρουμε ότι έχουν πολύπλοκες οργανικές ενώσεις. Το βλέπουμε σε μετεωρίτες, το βλέπουμε και στα φάσματα, παρατηρούμενα φάσματα των τέτοιων αντικειμένων. Μέχρι και αμινόξε. Εδώ βέβαια υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, όπως θα είπουν και οι άλλοι ομιλητές, ίσως συζητηθεί και αργότερα, πώς πάμε από το στάδιο της προβιωτικής χημίας στη ζωή, είναι ένα άλλο ολόκληρο κεφάλαιο το οποίο πιθανόν δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Το δεύτερο είναι ότι αν ένας κομίτης έπεφτε πάνω στη Γη σε αυτή την καταστροφική πρόσπτωση, θα διατηρούνταν αυτές οι ενώσεις στο βαθμό. Είναι άλλο ένας μικρός μετεωρίτης να εισέλθει και να μείνει ένα μικρό ποσό κάτω και άλλο να έχουν μια καταστροφική πρόσπτωση, σύγκρουση, η οποία μπορεί και να διαλύσει τη σύσταση ή τουλάχιστον στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτές τις ενώσεις. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια σύνδεση με το εξής. Τα πρώτα κύτταρα, τα οποία βρίσκουμε σε απολιθώματα στη Γη,
φαίνεται να εμφανίζονται όταν σε μία περίοδο ηρεμεί πια το ηλιακό σύστημα και ο βομβαρδισμός που εδέχεται το η Γη εκείνη την περίοδο από αστεροειδείς και κομήτες φαίνεται ο ρυθμός να μειώνεται. Περίπου 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, ο ρυθμός με τον οποίο πέφτανε αντικείμενα πάνω στη Γη έπεσε αρκετά. Τότε φαίνεται να ξεκινάει η ζωή, αλλά το ερώτημα αν η ζωή ήρθε από τους αστεροειδείς και τους μετεωρίτες ή αν απλά σταμάτησε ο βομβαρδισμός και μπόρεσε να αναπτυχθεί με ηρεμία, δεν είναι ακόμα απαντημένο. Όμως, θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Οι αστεροειδείς είναι αυτοί από τους οποίους κινδυνεύουμε περισσότερο στη Γη από συγκρούσεις. Γιατί είναι πολυπληθέστεροι. Έχουμε μικρότερη ίσως ορμή με την οποία θα πέφτανε πάνω μας, αλλά είναι πολύ πολύ περισσότεροι από τους εισερχόμενους κομήτες. Τον πρώτο εξ αυτών τον ανακάλυψε την πρωτοχρονιά του 19ου αιώνα ο Τζουζέπε Πιάτσι από την Σικελία και το έδωσε το όνομα της θεάς Δήμητρας, στα λατινικά Σέρες. Επειδή σε ένα μικρό τηλεσκόπιο μοιάζει σαν ένα οποιοδήποτε αστέρι, αλλά απλά κινείται, πλανάται ως προς τους υπόλοιπους απλανείς αστέρες στον ουρανό, δεν ήξεραν ακριβώς και πώς να το ονομάσουν. Το ενδεδειγμένο όνομα είναι Minor Planet στα αγγλικά, Ελλάσσον πλανήτη στα ελληνικά, αλλά ο Χέρσελ, ακριβώς επειδή έμοιαζε με αστέρι στα μικρά τηλεσκόπια, είχε ρίξει τον όρο αστεροειδής στο παιχνίδι, σαν ένα μικρό αστέρι δηλαδή. Εκεί βλέπετε την εικόνα της Δήμητρας από το Hubble Space Telescope. Στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε ότι η κύρια ζώνη των αστεροειδών, που βρίσκεται ανάμεσα από τον Άρη και τον Δία, έχει περίπου 800.000 καταγεγραμμένα αντικείμενα από μερικά μέτρα μέχρι 500 χιλιόμετρα και έχει διπλή σημασία για την επιστήμη. Η πρώτη είναι ότι αυτά τα αντικείμενα ποτέ δεν κατάφεραν να συνενωθούν, να φτιάξουν έναν πλανήτη, έτσι το υλικό δεν έχει υποστεί ουσιαστικά διαφοροποίηση από πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Είναι το θησαυροπυλάκιο του πρώιμου ηλιακού συστήματος. Απ' την άλλη, στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε ότι πότε-πότε κάποιοι αστεροειδείς μπορούν να ξεφύγουν από την κύρια ζώνη, να έρθουν στη γειτονιά μας, τους λέμε παραγήινους αστεροειδείς. Υπάρχουν περίπου 20.000 τέτοια αντικείμενα καταγεγραμμένα, που αν καθόταν κανείς από πάνω και ζωγράφιζε τις τροχές τους, θα έβλεπε αυτό το διάγραμμα, στο οποίο βλέπετε την τροχιά της Γης, να τέμνεται εκατοντάδες χιλιάδες φορές με κάποιους από αυτούς. Δηλαδή, ανά πάσα στην χρονική στιγμή, κάποιο ή κάποια από αυτά τα αντικείμενα περνούν πολύ κοντά με τη Γη και κάποια στιγμή είναι αναπόφευκτο, κάποιο θα πέσει και πάνω στη Γη. Αν δείτε στην επόμενη διαφάνεια μάλιστα, ξέρουμε ότι τα κοντινά προς τη Γη αντικείμενα μοιάζουν κάπως έτσι, διότι πολύ πρόσφατα είμαστε στην χρυσή εποχή των διαστημικών αποστολών σε αστεροειδείς. Αυτός είναι ο αστεροειδής Ριούγκου, τον οποίο επισκέφθηκε η αποστολή Χαγιαμπούσα 2 της JAXA, και αυτός είναι ο αστεροειδής Μπένου, τον οποίο επισκέφθηκε πρόσφατα η αποστολή OSIRIS-REx της ESA. Αυτού του τύπου είναι τα αντικείμενα τα οποία πλησιάζουν κοντά στη Γη. Στην επόμενη διαφάνεια μπορείτε να δείτε ότι οι μεγαλύτερες καταγεγραμμένες πτώσεις αντικειμένων στη Γη και οι μεγαλύτεροι κρατήρες που είναι καταγεγραμμένοι, όπως είναι ο κατά το ίμιση υποθαλάσσιος κρατήρας του Τσιτσκουλούμπ στο Μεξικό, ο κρατήρας του Μπέριντζεν στην Αριζόνα κλπ, έχουν δημιουργηθεί από πρωτώσεις αστεροειδών. Αυτό ήταν από ένα μικρό αντικείμενο περίπου 50 μέτρα, αλλά σχεδόν ατόφιος σίδηρος, έτσι, που έσκαψε αυτόν τον λάκκο και τα υπολείμματά του είχαν βρεθεί. Αυτό εδώ θεωρείται ότι ήταν ένα αντικείμενο της τάξης των 5 χιλιομέτρων, το οποίο προκάλεσε ολική κλιματολογική καταστροφή στη Γη πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια, εξαφανίζοντας τα περισσότερα είδη ζωής εκείνη την εποχή. Βέβαια, πάντα υπάρχει και ένα, πώς το λέμε, ουδέν κακό να μη γες καλού. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό εδώ, εξαφανίζοντας τους δεινοσαύρους και τα αρπετά που κυριαρχούσαν στην επιφάνεια της Γης, έδωσε χώρο στα θηλαστικά για να βγουν στην επιφάνεια μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια αργότερα. Πάντα κάποιος ωφελείται από ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι μια εικόνα από την περιοχή Τουγκούσκα της Σιβηρίας, όπου στις 30 Ιουνίου, σαν σήμερα, το 1908, έπεσε ένας μικρός αστεροειδής, ξυρίζοντας περίπου 10.000 εκτάρια δάσους με τη μία. Επειδή ακριβώς αυτό το φαινόμενο έχει καταγραφεί στην πρόσφατη ιστορία και μας θυμίζει ότι μπορεί να συμβεί ακόμα και
τώρα αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό ακριβώς, όπως δείχνω στην επόμενη διαφάνεια, αποφασίσαμε, επειδή μας αρέσει, η 30 Ιουνίου διεθνώς να εορτάζεται σε εισαγωγικά ως ημέρα των αστεροειδών και σήμερα είναι η 115η επέτειος από την πρόσκρουση της Τουγκούσκα. Στην επόμενη, παρακαλώ. Κάθε πότε συμβαίνουν τέτοια πράγματα, να ανησυχούμε. Λοιπόν, ένα φαινόμενο σαν αυτό που έγινε και εξαφάνισε τους δεινοσαύρους του Τσιτσκουλού, συμβαίνει κάθε περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια. Ένα έχει καταγραφεί στην ιστορία της Γης. Αυτό είναι καλό. Έτσι. Επίσης, να προσθέσω ότι από όλους τους παραγίνους αστεροειδείς, αυτή που είναι τόσο μεγάλη, της τάξης των 5 με 10 χιλιόμετρων, μας είναι όλοι γνωστοί, οι τροχές τους καταγεγραμμένες, ξέρουμε ότι δεν κινδυνεύουν. Μικρά επεισόδια σαν την Τουγκούσκα μπορεί να συμβαίνουν και ένα κάθε 300 χρόνια. Δεν είναι αμεληταίο καθόλου. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε alert για μικρά σχετικά αντικείμενα, αλλά αυτά προκαλούν, ας το πούμε, τοπικές καταστροφές. Ο μεγαλύτερος φόβος μας είναι αυτά τα αντικείμενα τα οποία διεθνώς ονομάζονται city killers, περίπου 150 μέτρα σε διάμετρο. Με ένα τέτοιο επεισόδιο μπορεί να συμβαίνει κάθε 1.000, 2.000, 3.000 χρόνια στη Γη. Αν ένα αντικείμενο 150 μέτρων έπεφτε σε έναν οποιοδήποτε μέρος, σε μία πόλη, θα κατέστρεφε όλη την περιφέρεια γύρω από αυτή την πόλη. Η φοβία μας δεν είναι ότι είναι συχνό το φαινόμενο, όπως είπα, κάθε μερικές χιλιάδες χρόνια, αλλά ότι από αυτούς τους αστεροειδείς, τους παραγίνους των 150 μέτρων που κυκλοφορούν γύρω μας, γνωρίζουμε μόνο το 10%. Είναι σχετικά μικρή και παρά τα συνεχόμενα προγράμματα καταγραφής του ουρανού, μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει παρά να καταγράψουμε μόλις το 10% εξ αυτών. Και επειδή αυτά τα αντικείμενα δεν μπορείς απλά να περιμένεις και να δεις τι θα γίνει, γι' αυτό προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο. Εξού και στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ, εξού και η διαστημική αποστολή DART, η οποία πρόσφατα ήταν το πρώτο πείραμα δυνητικής εκτροπής ενός τέτοιου αντικειμένου. Το διαστημικό σκάφος DART, το οποίο κατασκευάστηκε στο εργαστήριο Applied Physics Lab του Johns Hopkins, το οποίο ο κ. Κρυμιζής διεύθυνε επί πάρα πολλά χρόνια και η σύλληψη της αποστολής ήρθε από εκεί, πριν από μερικούς μήνες έπεσε επίτηδες πάνω στον αστεροειδή Δίμορφο, το μικρό μέλος ενός διπλού συστήματος παραγίων αστεροειδών, για να δει αν έχουμε την τεχνολογική δυνατότητα να τον εκτρέψουμε τόσο όσο υπολογίζαμε. Αυτό σημαίνει ότι καταστράφηκε το σκάφος. Είναι η τελευταία εικόνα που ήρθε. Λίγο μετά, η κάμερα Λίτσια Cube κατέγραψε την έκρηξη, η οποία επί μήνες ήταν κατά κάποιο τρόπο ορατή από τα τηλεσκόπια. Το αποτέλεσμα του πειράματος έδειξε ότι ναι, για τέτοιου τύπου αντικείμενα, αν το κάνουμε αρκετά νωρίς, έχουμε την τεχνολογική δυνατότητα να αποτρέψουμε μια ενδεχόμενη μελλοντική πρόσκρουση. Και για να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να το κάνουμε για κάθε είδους αντικείμενο, στην επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, θα δείτε ότι προετοιμάζεται η διαστημική αποστολή ΙΡΑ της ΙΖΑ, η οποία θα επισκεφθεί τον επόμενο χρόνο τον χτυπημένο Δίμορφο από κοντά για να καταγράψει με λεπτομέρεια τα αποτελέσματα του πειράματος, ώστε να μπορεί να επαναληφθεί ποτέ, αν ομιγέννητο χρειαστεί. Εμείς, λοιπόν, έχοντας τεχνολογία και διαστημικούς οργανισμούς, ελπίζουμε να είμαστε λίγο πιο έξυπνοι και καταφερτζίδες από τους δεινόσαυρους και να αποφύγουμε αυτή τη μοίρα, αν ποτέ χρειαστεί. Θα σταματήσω εδώ, ελπίζω ότι δεν έφαγα το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Πώς ξέρουμε ότι ο Oumuamua προήλθε από άλλο, ας πούμε, ηλιακό σύστημα και όχι... Λέει ότι δεν είναι αντικείμενο του δικού μας ηλιακού συστήματος. Γιατί από τις παρατηρήσεις που έγιναν μπορούμε να καταγράψουμε την τροχιά του. Όταν υπολογίζεις λοιπόν την τροχιά του, βλέπεις ότι ως προς τον ήλιο δεν είναι κλειστή. Είναι μια υπερβολική τροχιά που έχει έρθει από κάπου πολύ μακριά, περνάει και ξαναφεύγει. Δεν είναι δεσμευμένο αντικείμενο του ηλιακού συστήματος, λοιπόν. Η ταχύτητά του είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα είχε αν ήταν ένα αντικείμενο του δικού μας ηλιακού συστήματος.
Ευχαριστώ. Κάτι πολύ σύντομο, γιατί το Γούσκα που λέτε, είχα την εντύπωση ότι δεν βρέθηκε κρατήρας. Ναι, κρατήρας δεν έχει βρεθεί. Τα αποτελέσματα της πρόσκρουσης. Άρα το αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν... Τα περισσότερα αντικείμενα αστεροειδής που θα έπεφταν πάνω στη Γη είναι αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά rubble piles, δηλαδή είναι συνοθήλευμα από πέτρες που συγκρατείται με πολύ μικρές δυνάμεις συνοχής μεταξύ του. Αυτά τα αντικείμενα πέφτοντας με μεγάλη ταχύτητα μέσα στην ατμόσφαιρα, πρακτικά διαλύονται τα περισσότερα πριν προλάβουν να φτάσουν στην επιφάνεια. Η έκρηξη δηλαδή συμβαίνει πιο ψηλά, γι' αυτό και δεν βλέπουν κρατήρα. Η διάμετρο του πιστεύουμε ότι ήταν περίπου στα 100-150 μέτρα. Λιγότερο, 30 με 50 μέτρα το πολύ. Λιγότερο. Ευχαριστώ πολύ. Και μόλις είμαστε έτοιμοι εδώ με τον υπολογιστή, θα κλείσουμε την πρωινή συνεδρία με λίγα λόγια από τον έτερο Έλληνα βετεράνο της εξερεύνησης του ηλιακού συστήματος, τον κύριο Θανάση Κονόμο από το Πανεπιστήμιο του Σικάγου, ο οποίος είναι πολύ κατάλληλο πρόσωπο να κλείσει αυτή τη συζήτηση, γιατί ο ίδιος φέρει μνήμες τόσο από τον εμφύλιο, όσο και από την ικανότητα που έχει η επιστήμη και η εξερεύνηση του διαστήματος να κλείνει πληγές και να ανοίγει ορίζοντας. Θέλω να συγχαρώ όλους τους προηγούμενους ομιλητές και ιδιαίτερα το φίλο μου τον Αδριανό, ως υποπτεύωνα γιατρό για τους αστροναύτες της ESA, και είναι ένα μεγάλο κρίμα που πέρυσι η Ελλάδα δεν κατόρθωσε να έχει τον πρώτο της, δικό της αστροναύτη, τον Ανδριανό, ο οποίος, ως υποψήφιος αστροναύτης της Ευρώπης, ανάμεσα στους 23.000 υποψήφιους, κατόρθωσε να είναι στους πρώτους 25 υποψήφιους. Και όταν χρειάστηκε τη βοήθεια της χώρας του, κατά τη γνώμη του, δεν την είχε. Τώρα, εγώ θα μιλήσω λίγο... Κύριε Κονόμου, επιτρέπετε κάτι πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Εγώ θα έλεγα απλά σας ευχαριστώ. Είμαστε νοτικοί, κοιτάμε μπροστά όλοι μαζί και νομίζω σε αυτό το πάνελ εγώ είμαι ο νεότερος και άρα εκ των πραγμάτων με τη μικρότερη προσφορά. Οπότε, εγώ θα αντιστρέψω αυτό που είπατε και η δικιά σας γενιά όλων των ομιλητών, αυτά που δώσατε σε εμάς τους επόμενους, νομίζω ότι μας βοηθάνε πολύ να προχωράμε. Οπότε σας ευχαριστώ και ανυπομονώ για την ομιλία σας. Λοιπόν, ας μιλήσουμε τότε για την επιστροφή στη Σελήνη με την αποστολή Artemis της NASA. Και λέω επιστροφή, διότι στη Σελήνη ήδη πήγαμε. Στη δεκαετία του 1960-1970, όταν το 1969, στις 20 Ιουλίου, πάτησε το πόδι του ο πρώτος αστροναύτης της NASA, ο Νίλ Άρμστρονγκ, και λίγο αργότερα μετά συνεχίσαν οι άλλες 5 αποστολές του Apollo Program, που φέρανε 12 Αμερικανούς στην επιφάνεια της Σελήνης. Και από τότε δεν έγινε καμία άλλη αποστολή ή απανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη. Και ο λόγος είναι γιατί. Είναι απλώς ότι δεν υπήρχε πια κίνητρο.
η NASA είχε κερδίσει εκείνη τον αναγωνισμό ανάμεσα στην τότε Σοβιετική Ένωση και στην Αμερική και το Κογκρέσο σταμάτησε να εγκρίνει τα τεράστια ποσά που χρειαζόταν για αυτές τις αποστολές. Τώρα, κοιτάξτε, εκείνες οι αποστολές δεν ήταν για επιστημονικούς σκοπούς. Ήταν για αναγωνιστικούς σκοπούς. Ξέρετε, όλα αρχίσανε με τον Γκαγκαρίν, με τον Γκαγκαρίν και οι Σοβιετικοί τότε είχαν μεγάλες επιτυχίες και πρωτιές. Τον πρώτο δορυφόρο, τον πρώτο άνθρωπο, την πρώτη γυναίκα στο διάστημα, τις πρώτες αποστολές στη Σελήνη. Όπως βλέπετε εδώ, είχαν μεγάλες επιτυχίες στην αρχή στη Σελήνη. Ενώ η NASA είχε μια αποτυχία μετά την άλλη και είναι λογικό η Αμερική να προσπαθήσει να φτάσει ή να ξεπεράσει τους Σοβιετικούς όχι μόνο για τον εγωισμό ή για την επιστήμη, αλλά περισσότερο για την εθνική τους, για την εθνική τους ασφάλεια. Ξέρετε τι σημαίνει να γυρίζει κάτι από πάνω σου και να έχει πυρηνικά και εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Γι' αυτό βάλανε μεγάλες προσπάθειες και, και ξοδέψανε πολλά λεφτά. Έπρεπε να γίνουν όλες οι προετοιμασίες, να στελεχωθεί η NASA, να γίνουν όλα τα κέντρα της NASA, να κατασκευαστούν οι πολύ δυνατοί μεγάλοι πύραυλοι και άλλα πολλά που τότε δεν είχαμε την τεχνολογία και τεχνογνωσία και με την απόφαση του πρόεδρου της Αμερικής, τον John F. Kennedy, που είπε ότι σε μια δεκαετία η Αμερική θα στείλει ανθρώπους στη Σελήνη και θα τους επιστρέψει πίσω ζώους και ασφαλείς. Αλλά για να γίνουν αυτά έπρεπε να στείλουμε δύο διαστημικές αποστολές, οι σειρές αποστολών μάλλον, γιατί τότε δεν ξέραμε ακριβώς ούτε από τι αποτελείται η Σελήνη, ούτε αν θα μπορέσει ο άνθρωπος να βαδίσει πάνω στην Σελήνη ή θα παραχωθεί μέσα σε ένα παχύ στρώμα σκόνης. Επίσης δεν ξέραμε και την ακριβή τροχιά της Σελήνης. Για να τη βρούμε μετά από 3 μέρες που χρειάζεται για να φτάσουμε στη Σελήνη. Και έτσι χρειάστηκαν αυτές οι δύο σειρές των αποστολών. Η πρώτη ήταν η αποστολή του Ranger για να μάθουμε πώς να την πετύχουμε, πώς να φτάσουμε στη Σελήνη. Και από τις 9 αποστολές που στείλαμε, μόνο οι 4 πετύχαν τη Σελήνη. Οι άλλες χαθήκαν στο διάστημα. Και χρειάστηκε ακόμα μια άλλη σειρά αποστολών, η αποστολή των Surveyor, η οποία σκοπός τους ήταν πώς να καταρθώσουμε να κατεβούμε στο Σελήνη ομαλά. Και σε αυτές τις αποστολές είχα και εγώ τη συμμετοχή μου και μπορώ να πω και με λίγη υπερηφάνεια γιατί πάνω σε αυτές τις αποστολές υπήρχε και ένα όργανο, μια παρακάτω,
Αυτό είναι το όργανο μας από το Πανεπιστήμιο Σικάγο, το οποίο μας έδωσε τις πρώτες πληροφορίες από τι αποτελείται η σελήνη και ότι μπορούμε να πατήσουμε πάνω στην επιφάνειά της. Λοιπόν, με αυτές τις πληροφορίες που είχαμε, μπορέσαμε μετά να συνεχίσουμε με το πρόγραμμα του Απόλλου που έφερε τους Αμερικανούς στη σελήνη. Τώρα, όπως είπα, δεν υπήρχαν άλλες αποστολές από τότε, αλλά πρόσφατα, επειδή και άλλες χώρες αρχίσανε να στέλνουν αποστολές στη σελήνη, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ευρώπη, ακόμα και οι μικρές χώρες, όπως το Ισραήλ και τα Εμιράτα, αρχίσαν να στέλνουν αποστολές και έτσι η NASA αισθάνθηκε, μπορώ να πω, κάποια πίεση και πριν μερικά χρόνια αποφάσισε να επαναλάβει αυτές τις αποστολές στη σελήνη. Κατασκευάστηκαν σε αυτά τα χρόνια όλοι οι καινούργιοι πύραυλοι και τα διαστημόπλια που θα χρειαστούν για αυτές τις αποστολές. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Και η πρώτη αποστολή του προγράμματος Apollo που έγινε πέρσι το Νοέμβρη έχει πια γίνει και παρακάτω έφερε την το πρώτο διαστημικό γύρο έκανε δύο στροφές γύρω από τη σελήνη, μάλλον έφτασε σε μια απόσταση 1.000.000 χιλιόμετρο μακριά από τη σελήνη και επέστρεψε, μετά μπήκε στην ατμόσφαιρα, έπεσε το διαστημόπλιο στο Ειρηνικό ωκεανό όπου το περιμένουν τα πλοία για να το φέρουν στη στεριά. Αυτή η αποστολή ήταν μία πανδρομένη αποστολή για να δοκιμαστούν όλα τα συστήματά τους. Η δεύτερη αποστολή θα γίνει τον επόμενο χρόνο και θα είναι η επανδρομένη αποστολή. Αλλά δεν θα κατέβει στη σελήνη, πάλι θα δοκιμάσουν τα συστήματα αυτή τη φορά με αστροναύτες πάνω. Και πρόσφατα η NASA έχει επιλέξει το πρώτο πλήρωμα, το οποίο αποτελείται από ένα Καναδέζο, από τρεις Αμερικανούς, ανάμεσά τους είναι μια γυναίκα και ένας έγχρωμος αστροναύτης. Και αυτή η αποστολή είπαμε ότι είναι η αποστολή Αρτέμις. Το όνομα Αρτέμις νομίζω είναι πολύ κατάλληλο, διότι το Απόλλο έφερε τους πρώτους άντρες στη σελήνη και η Αρτέμις, η δίδυμη αδερφή του Απόλλο, είχε και αυτή σχέση με τη σελήνη και ένας από τους σκοπούς αυτής της σελήνης είναι να φέρει και μια γυναίκα. Γι' αυτό και το όνομα επιλέχθηκε Αρτέμις. Η τρίτη αποστολή θα είναι η Αρτέμις 3, η οποία θα φτάσει στη σελήνη, θα μπει στην τροχιά και από εκεί οι αστροναύτες θα κατεβούν πάνω στη σελήνη, όπου θα αρχίσουν μετά τις εργασίες και όλες οι επόμενες αποστολές θα ανεβοκατεβαίνουν στην επιφάνεια όπου θα εργάζονται για διάφορα προγράμματα ή θέματα. Παρακάτω. Και εδώ δείχνω λίγες προηγούμενες από τις δράσεις που θα κάνουν οι αστροναύτες στη σελήνη και μια από αυτές είναι και να προετοιμάσουν βάσεις για
για να τις χρησιμοποιήσουμε για τις επόμενες απανδρωμένες αποστολές προς τον Άρη. Ναι, τώρα τι θα κάνει ο άνθρωπος στη Σελήνη. Πάμε παρακάτω. Ποια είναι τα ωφέλη. Και τα ωφέλη μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά. Έχουμε ελλείμματα εδώ από ορεκτών, τα οποία τα εξαντλήσαμε, τα οποία θα μπορούσαμε να τα εισάγουμε από τη Σελήνη. Επίσης, είναι και άλλα ύλη που θα μπορούσαμε να φέρουμε από τη Σελήνη, παραδείγματος χάρη το στοιχείο ήλιον 3, το οποίο υπάρχει αρκετό στη Σελήνη, αλλά όχι στη Γη. Και το ήλιον 3 θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για την παραγωγή ενέργειας εδώ στη Γη, όταν κατορθώσουμε στο μέλλον να λύσουμε τα προβλήματα της σύνδεξης του ατόμου. Υπάρχουν και άλλα από πολλά όφελη. Θα μπορούσαμε να βάλουμε αστεροσκοπία στη Σελήνη ή ραδιοαστεροσκοπία, τα οποία θα είναι στην πίσω πλευρά της Σελήνης για να προστατεύονται από την ραδιενέργεια από τη Γη. Αλλά υπάρχουν, πιο κάτω, υπάρχουν και επίσης πολλά, παρακάτω πίνε, πολλά, πόσο λένε, πολλές δυσκολίες. Το περιβάλλον στη Σελήνη είναι πολύ εχθρικό. Δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, δεν υπάρχει μαγνητικό πεδίο για να μας προστατεύει από τις κοσμικές ακτινοβολίες και την ηλιακή ακτινοβολία. Και επίσης η απουσία της ατμόσφαιρας είναι μεγάλο θέμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει συνέχεια να φοράμε μια στολή αστροναύτων που είναι πανάκριβες. Επίσης, φανταστείτε, για να βγείτε περίπατο ή να στείλετε τα παιδιά στην παιδική χαρά. Είναι τόσα μεγάλα τα προβλήματα. Και επίσης οι θερμοκρασίες είναι ακραίες. Τη μέρα μπορεί να φτάνουν μέχρι τις 150 βαθμούς και τη νύχτα να πέφτει η θερμοκρασία μέχρι μήνους 180 βαθμούς. Τι να πούμε, είναι πολύ εχθρικό όλο αυτό το περιβάλλον. Εν τω μεταξύ, εδώ στη Γη έχουμε ένα πλανήτη, θα έλεγα παράδεισο, και πολύ βοηθητικό για την ύπαρξη της ζωής. Και νομίζω ότι είναι καθήκον μας να κάνουμε τα πάντα για να τον διατηρήσουμε για τις επόμενες γενιές. Και θέλω να δείξω τις τελευταίες δύο φωτογραφίες πιο κάτω. Πήγετε τις τελευταίες. Καλά, για τον Άρη είπαμε ότι, όπως ακούσατε για τον Δρενό, είναι οι συνθήκες είναι πιο δυσκολότερες από τη Γη. Πήγαινε πίσω λίγο. Αυτές οι φωτογραφίες είναι, όπως τους είδε για πρώτη φορά οι αστροναύτες από τη Σελήνη, και νομίζω, εγώ πάντα έλεγα και λέγω ακόμα, πως δεν υπάρχει τίποτα στο πιο ωραιότερο από τον πλανήτη μας. Και γι' αυτό πρέπει πραγματικά να κάνουμε το αδύνατο δυνατόν για να το διατηρήσουμε και για τις επόμενες γενιές. Είναι το μαγνητικό μας σπίτι, δεν έχουμε άλλο. Αυτά που λένε για
terraforming, για να μετατρέψουμε τον Άρη ή κάτι άλλο να είναι ευνοϊκό για τη ζωή, είναι περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, επιστημονική φαντασία παρά πραγματικότητα. Το η γη μας είναι πραγματικά το μόνο σπίτι που έχουμε. Αν και πρέπει να συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί η ανθρωπότητα έχει πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα. Σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα δισεκατομμύριων χρονών, ο ήλιος όταν κάψει το υδρογόνο και το ήλιο, θα αρχίσει να γεράζει και θα μεγαλώνει τον όγκο. Θα καταβροχίσει τον Ερμή, την Αφροδίτη και τη Γη. Και πρέπει μετά να βρούμε κάτι άλλο. Αλλά αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Είναι πρόβλημα στο μεγάλο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους εισηγητές και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στο κοινό μας για ερωτήσεις, είτε στον κύριο Οικονόμου, είτε σε οποιονδήποτε από τους εισηγητές μας. Μισό λεπτάκι με το μικρόφωνο για να ακουγόμαστε. Μπορούμε να καθόμαστε και να μιλάμε για ώρες. Είναι απίστευτοι οι ομιλητές και η θεματολογία που έχει αναπτυχθεί. Να ρωτήσω λιγάκι τον Αδριάνο, τον κύριο Γολέμη, κάτι. Ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος για τον πλανήτη, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, πάντα κοιτάει προς τα ψηλά, πάντα κοιτούσαμε προς τα ψηλά και θέλαμε να κατακτήσουμε τα αστέρια. Και κάποια στιγμή πιστεύω ότι το ανθρώπινο είδος θα ταξιδέψει, θα κάνει διαστρικά ταξίδια, δεν ξέρω σε πόσες εκατοντάδες και χιλιάδες, αν επιβιώσει σαν είδος. Η ιατρική συμβάλλει σημαντικά σε αυτό, Αδριάνε, ξέρεις, σαν γιατρός. Δεν ήξερα τα όρια, τα χρονικά. Ήταν μια ερώτηση, το άκουσα μετά. Νομίζω είναι πες ένα χρόνο ότι με κατάλληλες ασκήσεις στο ιατρικό κομμάτι, όσον αφορά το σώμα, το συστού, τα κόκαλα, δεν θα έχει πρόβλημα. Μέχρι ένα χρόνο, νομίζω. Και κατά δεύτερον, η ερώτησή μου έχει να κάνει με τον ψυχολογικό τομέα. Κατά πόσον, ειδικά ένα ταξίδι στον Άρη, αν υποθέσουμε ότι τώρα διαρκεί ένα χρόνο, ενάμιση, ίσως αν γίνει λιγότερο, δεν ξέρω, κατά πόσο ψυχολογικά όλη αυτή η απομόνωση μέσα σε διαστημικά σκάφη, στις επανδρομένες αποστολές, αν έχει αναπτυχθεί, δεν ξέρω σε πόσο βαθμό η ιατρική, η ψυχολογική υποστήριξη, η έρευνα μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος, γιατί μια αποστολή δεν θα είναι με ένα, θα είναι με δύο, με τρεις. Τι θα συμβεί αν, ομιγέννητο, μια τέτοια αποστολή, και αφού έχουμε φτάσει σε πολύ καλό σημείο ανταπόκρισης, συμβεί το απευθέω. Πάντα είναι όλα μέσα στη σκέψη, φαντάζομαι, και στον προγραμματισμό που θα συμβεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Νίκο. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Η πρώτη ερώτηση που είχε να κάνει με το χρονικό ορίζοντα. Θα έλεγα από αυτά που ξέρουμε ότι στην ουσία είμαστε βέβαιοι ότι σε βάθος ενός χρόνου είχαμε μια πρόσφατη υποστολή κιόλας στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με δύο αστροναύτες, Αμερικανό και Ρώσο, οι οποίοι έμεναν ένα χρόνο συνεχόμενα. Και φυσικά στο παρελθόν υπήρχαν και άλλοι αστροναύτες, κοσμοναύτες πιο σωστά, που είχαν μείνει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και παρότι πραγματικά μειώνεται, ατροφούν και συγκεκριμένοι μυς στο σώμα και η οστική πυκνότητα μειώνεται, μέχρι αυτό το όριο βλέπουμε ότι μένουμε μέσα σε όρια αποδεκτά. Το άγνωστο είναι ότι δεν έχει κάνει κάποιος άνθρωπος αποστολή συνεχόμενη για μεγαλύτερο διάστημα. Υπάρχουν αστροναύτες που συνολικά έχουν κάνει πολλές αποστολές, οπότε συνολικά έχουν υπερβεί τον ένα χρόνο. Απλά αυτό είναι μεσοδιαστήματα στη Γη, όπου η βαρύτητα βοηθάει να ανακάμπτουν. Ναι. Επομένως, αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Και φανταζόμαστε ότι για μια αποστολή μέχρι τον Άρη, εγώ είπα πριν ότι μπορεί να διαρκεί 3 χρόνια, είναι ένα assumption που λέμε, δηλαδή 3 χρόνια για να έχουμε ένα ωφέλιμο χρόνο στην επιφάνεια, στον οποίο οι αστροναύτες μπορούν να κατεβούν και να κάνουν κάποια έρευνα εκεί. Σε ένα τέτοιο περιθώριο, λοιπόν, αποτελεί ένα μικρό ερωτηματικό. Πιστεύουμε ότι τα αντίμετρα που έχουμε θα αρκέσουν, αλλά δεν το έχουμε αποδείξει.
Κάνουμε μελέτες βεβαίως και στο έδαφος, οι οποίες είναι εν μέρη συγκρίσιμες με αυτά που συμβαίνουν στο σώμα στο διάστημα. Η δεύτερη ερώτηση νομίζω ήταν για την ψυχολογία. Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι διαστημικές αποστολές και τώρα που είναι πολύ κοντά στον πλανήτη μας, είναι σε τροχιά γύρω από αυτόν. Εντάξει, εμείς έχουμε το κομμάτι το ιατρικό, αλλά είναι μια πολύ ομαδική προσέγγιση, υποστήριξη. Και μέσα στην διευρυμένη αυτή ομάδα που υποστηρίζει τους αστροναύτες υπάρχουν και ψυχολόγοι. Είναι κάτι λοιπόν που ήδη προβλέπεται, γιατί όντως το να ζεις με στρες, με πολύ έντονο πρόγραμμα, πολλές απαιτήσεις να διατελέσεις πειράματα και χωρίς την οικογένειά σου και όλα τα υπόλοιπα του πλανήτη Γη, είναι όντως πολύ απαιτητικό. Και όσο πιο μακριά πάμε, υπάρχει και αυτό που λέμε το out of earth effect, δηλαδή ότι δεν θα βλέπεις τον πλανήτη. Άρα εικάζεται ότι μπορεί κανείς να βιώσει μία, θα λέγαμε, σαν να κόβει τον φάλιος λόρος με τη Γη. Άρα και οι αξίες σου, όλα αυτά που έχεις μάθει, είναι πολύ μακρινά. Δεν μπορείς να αντλήσεις από αυτά την απαραίτητη δύναμη, θα λέγαμε. Τώρα για το αποφευκτέο, φαντάζομαι αναφέρεσαι στην πιθανότητα θανάτου. Και όπως είδαμε, υπάρχουν κάποια τέτοια φαινόμενα στο παρελθόν, ευτυχώς για την ώρα όχι, ενώ είναι 20 χρόνια που δεν είχαμε απώλεια ζωής. Πάντως υπάρχει ένα πρόγραμμα, το λέμε Crew Fatality Project, Crew Fatality, CFP, το οποίο όντως προβλέπει για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πώς αν κάποιο μέλος του πληρώματος χάσει τη ζωή του, πώς θα επιστρέψει στην οικογένειά του στη Γη, ισορρός, πώς θα πάρουμε δείγματα για να εξακριβώσουμε για ποιο λόγο υπήρξε η απώλεια ζωής, αν δεν είναι γνωστό, άρα να προστατεύσουμε τους υπολείπους. Και φυσικά προβλέπεται και ψυχολογική υποστήριξη και προς την οικογένεια του απολεσθέντος, αλλά και προς το υπόλοιπο πλήρωμα. Είναι πολύ δύσκολο. Ελπίζω να σε κάλυψα. Και για τον Άρη, ίσως να συμπληρώσουμε ότι στα αντίμετρα, στα counter measures που υπάρχουν ψυχολογικά, εκτός από την υποστήριξη, επειδή μιλάμε για μεγάλη απόσταση, δυσκολίες στην επικοινωνία με καθυστέρηση, υπάρχουν κάποιες νέες ιδέες και μία που μου αρέσει πολύ είναι το παιχνίδι. Δηλαδή, ακόμα και η εκπαίδευση που θα κάνει το πλήρωμα εν πτήση, να έχει κάτι, θα λέγαμε, που να προκαλεί χαρά. Να μην είναι μόνο διαβάζω ένα procedure, αλλά είναι λίγο σαν παιχνίδι μεταξύ του πληρώματος που ψυχολογικά να βοηθάει. Α, είναι μάλλον συνολική ερώτηση. Θα μας διαφωτίσετε. Από ό,τι ξέρω, υπάρχει, ας πούμε, μια συγκεκριμένη συνεχής μελέτη, τουλάχιστον όσον αφορά την NASA, που υποδεικνύει ότι μέχρι το τέλος της επόμενης δεκαετίας θα υπάρξει μια αποστολή με ανθρώπινο πλήρωμα. Αλλά αυτό που πρέπει να διακρίνουμε είναι η διαφορά της ερευνητικής αποστολής από τον λεγόμενο επικισμό. Και αυτό που είπα εγώ προηγουμένως είναι ότι ο επικισμός είναι απίθανος και μάλλον αδύνατος. Είναι για ανθρώπους όπως τον Elon Musk, που ήθελε να βγάλουν λεφτά και τα λοιπά, να πουλήσουν κάτι. Αλλά στην πραγματικότητα η αποστολή με ανθρώπινο πλήρωμα δεν νομίζω ότι θα γίνει πριν από το 2040. Και θα είναι μια αποστολή εκ μέρους της ανθρωπότητας μάλλον παρά από μια ορισμένη διαστημική υπηρεσία. Εγώ νομίζω ότι σίγουρα θα γίνουν αποστολές προς τον Άρη ή αλλού. Τον Άρη θα τον επισκεφθούμε, αλλά δεν νομίζω ότι θα τον κατοικήσουμε, ούτε και τη Σελήνη. Οι συνθήκες έξω είναι πολύ εχθρικές. Και για να τον μετατρέψουμε υπάρχουν μεγάλα προβλήματα οικονομικά και δυνατότητες. Δεν νομίζω ότι η Γη, ο πλανήτης μας, έχει την δυνατότητα ή δηλαδή παρεμβαίνει τις δυνατότητες και του κόστους, αλλά και της, πώς να το πω, της ικανότητάς μας. Άλλη
Η ερώτησή μου αφορά την κυρία Χατζηδημητρίου. Αναφέρετε προηγουμένως στην παρουσίασή σας ότι μετά το θάνατο ενός αστέρα υπάρχει εκ νέου μεσοαστρική σκόνη, από την οποία ανακυκλώνονται και δημιουργούνται εκ νέου άστρα νέας γενιάς. Πιθανότατα φαντάζομαι ότι η νέα μεσοαστρική σκόνη θα έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βαρεότερα μέταλλα και στοιχεία γενικότερα. Αυτό πώς επηρεάζει και τη ζωή του άστρου της επόμενης γενιάς που θα δημιουργηθεί, τη δραστηριότητά του, το χρόνο ζωής του κλπ. Ήθελα αυτό το κουμπί. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η περιεκτικότητα σε μέταλλο, όπως λέγεται, η μεταλλικότητα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στην κατανομή μαζών των άστρων, ας πούμε άστρα πρώτων γενιών, όταν δεν υπήρχαν μέταλλα παρά μόνο υδρογόνο και ήλιο, πιστεύετε ότι ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα πιο πρόσφατα, ας πούμε, αυτά που έχουν περισσότερο ανάμεικτα μέταλλα μέσα. Και η εξέλιξη επηρεάζεται και οι πυρηνικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα μπορεί να επηρεαστούν, γιατί υπάρχουν κάποιοι κύκλοι πυρηνικών αντιδράσεων, θερμοπυρηνικών αντιδράσεων, που χρειάζονται βαρύτερα στοιχεία σαν καταλύτες, τα οποία στα άστρα στα οποία δεν υπάρχουν αυτοί οι καταλύτες, προφανώς δεν μπορούν να συμβούν αυτού του είδους οι κύκλοι. Επομένως, επηρεάζονται όλα αυτά προφανώς. Τώρα, αυτό ίσως είναι πολύ τεχνικό, αλλά ένας πολύ σημαντικός ρόλος είναι τα βαρύτερα στοιχεία. Δεν ξέρω, είστε σε λύκειο, στο γυμνάσιο, τρίτη λυκείο, οπότε θα έχετε ακούσει για τα άτομα που έχουν διάφορες ενεργειακές στάθμες κλπ. Φανταστείτε ένα βαρύ στοιχείο σαν το σίδηρο, έχει πάρα πολλές ενεργειακές στάθμες, οπότε υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να απορροφήσει φωτόνια και να επηρεάσει τη διάδοση φωτονίων μέσα στα άστρα, οπότε αυτό σας δίνει ίσως μια ιδέα για το έναν από τους ρόλους που έχουν τα βαρύτερα στοιχεία στο εσωτερικό των άστρων και στη δομή τους. Ναι, παίζει σημαντικό ρόλο η περιεκτικότητα σε μέταλλα. Να προσθέσω μόνο πως αυτή είναι η καινούργια γενιά των ερασιτέχνων αστρονομών εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτά τα παιδιά. Σήμερα ερασιτέχνες, αύριο επαγγελματίες. Βεβαίως, μπράβο. Επιτρέψτε μου έτσι, κάποιες ερωτήσεις μπορεί να φανούν αφελείς, καθότι εγώ είμαι των ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά και δεν θέλω να τραβήξω πολύ μακριά, τόσο πολύ μακριά, το θέμα του σχετικισμού. Αλλά αναρωτιέμαι, έχουμε κάποιες ενδείξεις για ζωή που δεν θα βασίζεται στον άνθρακα? Πρώτη ερώτηση. Λέω, μπορεί να ακουστεί αφελής. Δεύτερη ερώτηση, θα τολμούσα για τον κύριο Γολέμη. Ξέρετε, στην ανθρώπινη ιστορία, οι πρωτοπόροι, αυτοί που εξερευνούν το άγνωστο, αναπτύσσουν πάντοτε και κάποιες ενδείξεις δυσιδαιμονίας. Η ναυτική, παραδείγματος χάρη, που πήγαινε σαν χαρτογράφητες θάλασσες. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να ακούγεται λίγο ύβρις αυτό που λέω, αλλά γιατί μιλάμε για ανθρώπους που βρίσκονται στην απόλυτη πρωτοπορία της επιστήμης. Τέτοια φαινόμενα έχουμε εμφανίσει σε διαστημικές αποστολές? Για την πρώτη ερώτηση, νομίζω κάποιος πιο κατάλληλος ή κάποια πιο κατάλληλη να απαντήσει. Δεν ξέρω ποιος θέλει να αναλάβει. Δεν θυμάμαι όλη το περιεχόμενο της ερώτησης, αλλά αυτό που λέτε, αν υπάρχει κάποια ύβριση υπό την έννοια ότι νομίζουμε ότι ξέρουμε ακριβώς που πάμε και τι θα βρούμε κτλ., αυτό είναι απολύτως λάθος όσον αφορά την επιστημονική κοινότητα, διότι στις πρωτοποριακές επιστολές, όπως ας πούμε το Voyager και τα υπόλοιπα, οι εκπλήξεις ήταν συνεχείς και τα μοντέλα και οι θεωρίες καταρρύπτονταν κάθε φορά που πλησιάζαμε καινούριο περιβάλλον, ένα νέο περιβάλλον, και υπήρχαν ορισμένες
προβλέψεις και συνήθως αποδείχθηκαν ότι ήταν λάθος. Και αυτό συμβαίνει και μέχρι σήμερα. Δηλαδή, τουλάχιστον από ό,τι μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου, ότι είναι η εξερεύνηση σε χαρτογράφητα νερά είναι μια υπόθεση ταπεινοφροσύνης, διότι αργά ή γρήγορα μαθαίνεις ότι δεν ξέρεις τίποτα ή αυτά που ξέρεις είναι πολύ λίγα. Και επομένως δεν υπάρχει υπόθεσης έπαρσης και να πεις ότι ξέρεις, αυτό είναι αδύνατο και μπορώ να το πω με απόλυτη βεβαιότητα. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί συνεχώς για αυτά που δεν ξέρουμε και είναι αυτό που ξέρουμε είναι το απερελάχιστο του αγνώστου. Αυτό ήθελα να πω από μένα. Να προσθέσω μόνο κάτι. Αυτό που είπατε για την ανάπτυξη δυσιδαιμονιών κλπ. Ανέφερα σε ένα σημείο στην ομιλία, ας πούμε. Υπάρχουν πολύ σοβαροί συνάδελφοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το αντικείμενο εκείνο, το εξωηλιακό κομίτη, είναι διαστημόπλιο. Έτσι. Και δεν είναι και η μόνη ούτε η πρώτη φορά που κατά την ανακάλυψη κάποιου εξωτικού, ας το πούμε, πράγματος ως προς τη γνώση που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια, πολλοί μπαίνουν στον πειρασμό και από τον επιστημονικό χώρο να αποδώσουν αυτό σε κάτι το περίεργο, παρά σε κάτι το οποίο μπορεί εκείνη τη στιγμή να ερμηνευτεί ορθολογικά. Επομένως, είναι αναπόφευκτο, αλλά ευτυχώς σε μικρότερο ποσοστό από ότι στο γενικό πληθυσμό, που θα λέγαμε. Αν κατάλαβα καλά την πρώτη ερώτηση, νομίζω ήταν κάτι του τύπου αν θεωρούμε πιθανό να υπάρχουν μορφές ζωής πολύ διαφορετικές. Έτσι, αυτή δεν ήταν η ερώτηση. Αυτή ήταν η ερώτηση. Λοιπόν, εδώ θα σχολιάσω μόνο ότι τη δεκαετία του 70, παράλληλα με το Voyager που γνωρίζει πολύ καλά, που ήταν ο κύριος Κρυμιζής από τους πρωτεργάτες, υπήρξε και μία άλλη πολύ σημαντική ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία δεν αφορούσε το διάστημα, αλλά τους ωκεανούς. Ήταν η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα εξερεύνησε με βαθυσκάφη τους ωκεανούς σε πολύ μεγάλα βάθη. Και διαπιστώθηκε ότι εκεί υπάρχουν μορφές ζωής που δεν έχουν καμία σχέση με τις μορφές ζωής που γνωρίζουμε και μας είναι οικίες στην επιφάνεια της Γης. Άρα η απάντηση είναι ναι. Είναι ένα μεγάλο ναι, ότι ήδη έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν μορφές ζωής πολύ παράξενες, οι οποίες επιβιώνουν με τρόπους που δεν φανταζόμασταν μέχρι τότε. Δηλαδή, θέλω να πω, ξεκίνησα την εισήγησή μου αναφέροντας ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι το φως. Στα βάθη των ωκεανών το φως δεν υπάρχει, και όμως υπάρχει ζωή. Άρα λοιπόν, εγώ μιλούσα βέβαια για τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από αυτά τα συστατικά στοιχεία, αλλά σίγουρα υπάρχουν και στη γη ακόμη, υπάρχει ζωή, η οποία είναι πολύ εξωτική, και από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει στη γη, πόσο μάλλον αλλού. Απλώς για αλλού δεν το γνωρίζουμε. Αλλά αφού υπάρχει στη γη τέτοια εξωτική ζωή, ναι, βεβαίως, καταρχήν μπορεί να υπάρχει οπουδήποτε. Το ερώτημα είναι αν θα είναι νοήμων πολύπλοκη ζωή, αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο Γιάννης. Πράγματι, υπάρχουν αυτές το είδος ζωής που υπάρχει στα βάθη των ωκεανών και όπως είναι γενικά γνωστό και αν και δεν αναφέρθηκε σήμερα, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν ωκεανοί στα φεγγάρια του Δία και του Κρόνου τουλάχιστον και στα μάλλον και των άλλων απότερων πλανητών. Είναι υπόγειοι ωκεανοί με υγρό νερό, αλμυρό, και η επιφάνεια της Ευρώπης ειδικά στον Δία και του Εγκέλαδου στον Κρόνο είναι πάγος νερού. Αλλά αυτό που έχει ανακαλυφθεί και αναφέρομαι ειδικά στον Εγκέλαδο του Κρόνου που είναι ένα φεγγάρι με μια διάμετρο 500 χιλιόμετρων και υπήρχαν πίδακες από νερό από τις ρογμές στο πάγο στο νότιο ημισφαίριο. Αυτό το ανακάλυψε το Κασίνι. Ανάμεσα στα στοιχεία που ήρθαν μαζί με το νερό ήταν μονοξίδιο του άνθρακος, διοξίδιο του άνθρακος και τελικά μοριακό υδρογόνο.
Θα μου πείτε τι είναι η σημασία. Είναι αυτό που έλεγε ο Γιάννης προηγουμένως, ότι υπάρχουν τύποι βιολογικής δραστηριότητας στον ωκεανό της Γης που δεν έχουν καμιά σχέση με το φως, τη φωτοσύνθεση κτλ. Και η τροφή τους των μικροβίων αυτών είναι μοριακό υδρογόνο, H2, έτσι. Και ανακαλύφθηκε αυτό βασικά στο βάθος ενός ωκεανού, ενός φεγγαριού, του Κρόνου, παρακαλώ. Αυτά δεν τα ξέρουμε και οι πιθανότητες είναι ότι πράγματι υπάρχει βιολογική δραστηριότητα. Το μεγάλο άλμα για νοήμονα ζωή νομίζω ότι είναι αναπάντητο. Θα προσθέσω μόνο κι εγώ, όπως είπε, το μοριακό υδρογόνο. Θυμίζω απλά ότι είναι αυτό που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ως καύσιμο έτσι και στη Γη. Προσπαθούμε να το κάνουμε να είναι το εναλλακτικό καύσιμο. Και είδαμε ότι δίνει την ενέργεια που απαιτείται πιθανόν σε κάποιους άγνωστους οργανισμούς σε εμάς μέσα στον Εγκέλαδο, το φεγγάρι του Κρόνου. Αντίστοιχα, υπάρχουν αυτό, όπως ανέφερε και ο Γιάννης, βακτήρια στα βάθη των ωκεανών, στο φρέαρ του Ατλαντικού και οπουδήποτε, τα οποία μεταβολίζουν πυρητού χάλατα, ας πούμε, ή οτιδήποτε τέτοιο. Εξωφρενικά πράγματα. Υπάρχουν και θεωρητικές μελέτες, οι οποίες προσπαθούν να δουν αν κάποιο άλλο βασικό στοιχείο αντί του άνθρακα, π.χ. το πυρίτιο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως η βάση γύρω από την οποία να χτίζεται ανόργανη, ας το πούμε, ζωή. Αλλά αυτά είναι περισσότερο σε θεωρητικό επίπεδο, προφανώς. Εντάξει. Και είναι όμως εξαιρετικά ενδιαφέρον. Απλά να επιμείνω κι εγώ, όπως επέμειναν και οι προηγούμενοι μιλητές, υπάρχουν δύο άλματα τα οποία δεν μπορούμε να, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν έχει υπάρχει επαρκής ερμηνεία. Το πρώτο είναι το άλμα από οποιασδήποτε μορφής πολύπλοκη χημεία, έτσι, σε προβιωτικό επίπεδο, σε αυτό που ονομάζουμε ζωή. Έτσι. Δηλαδή, είναι άλλο να έχεις μια πολύ σύνθετη οργανική ένωση και άλλο οι πολύ σύνθετες οργανικές ενώσεις να οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα. Και αυτό είναι το αναλόγιο. Και το δεύτερο προφανώς είναι ότι το να πας σε πολύπλοκες μορφές ζωής μετά, το οποίο προφανώς απαιτεί κάποιο τύπο εξελικτική διαδικασία που δεν ξέρουμε καθόλου πώς θα μπορούσε να είναι αν μιλάμε για άλλη βάση των σύνθετων ενώσεων που την απαρτίζουν. Η ερώτησή μου απευθύνεται στον κύριο Οικονόμου και στον κύριο Κρυμιζή. Και οι δύο μας είπατε κατά κάποιο τρόπο ότι υπάρχει ένα όριο. Θα βλέπουμε το σύμπαν, θα το μελετάμε, αλλά ποτέ δεν θα πάμε πολύ παραπέρα. Δεν θα επικύσουμε το διάστημα, δεν θα ταξιδέψουμε μακριά, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αυτό δεν είναι πολύ απαισιόδοξο? Και θα ήθελα να ρωτήσω αν και οι νεότεροι συνάδελφοι συμμερίζονται απόλυτα την ίδια άποψη. Είναι σαν να έχουμε μια βιτρίνα που θα τη βλέπουμε, αλλά ποτέ δεν θα φάμε από αυτή τη σοκολάτα. Δεν χρειάζεται λίγο περισσότερη αισιοδοξία? Όνειρο. Απλώς να πω ότι η επιστήμη λειτουργεί με δεδομένα. Δεν ξέρω αν με ακούσατε. Η επιστήμη λειτουργεί με δεδομένα. Και οι νόμοι της φυσικής, από ό,τι γνωρίζουμε όλοι νομίζω, είναι οι ίδιοι και στο υπόλοιπο σύμπαν που έχουμε παρατηρήσει μέχρι σήμερα. Έτσι, κύριε. Επομένως, η ταχύτητα του φωτός είναι το όριο, 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Και αυτό που ήλπισα ότι μετέφερα σε όλους και όλες στο ακροατήριο είναι ότι με αυτούς τους νόμους φυσικής και με αυτό το όριο δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, εκτός, είπα, το είπα και αυτό, αν ανακαλύψουμε καινούργιους νόμους φυσικής, όπως αυτές της επιστημονικής φαντασίας, από το wormholes και τα λοιπά, τα οποία είναι αποτέλεσμα διαφόρων
ορισμένοι από τους ανθρώπους που γράφουν για την με επιστημονική φαντασία, τότε αλλάζει το πράγμα. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Και αυτό προσπάθησα εγώ να μεταφέρω. Δεν ξέρω τι θα πει ο Θεός Μαθανάσης, αλλά και όλοι από εμάς αυτά μόνο. Στατιστικά, άμα το πάρει κανείς στατιστικά, επειδή υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες με δισεκατομμύρια ηλιακά συστήματα, πρέπει να υπάρχουν και κάπου αλλού συνθήκες παρόμοιες στις ζωές για να έχει εξελιχθεί και εκεί κάποια μορφή ζωής. Αλλά είναι η δυσκολία είναι οι αποστάσεις. Σήμερα δεν έχουμε ακόμα την τεχνολογία να πούμε δηλαδή σοβαρά ότι υπάρχουν κάπου πλανήτες που έχουν συνθήκες παρόμοιες εδώ. Η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται. Έχουμε ανακαλύψει πάνω από 5.000 εξωγήινους πλανήτες που θα μπορούσαν να έχουν τέτοιες συνθήκες. Αλλά αυτό εμείς βγάζουμε τα συμπέρασματα με τις σημερινές γνώσεις. Τώρα το αν βρεθεί κάτι καινούριο στους επόμενους αιώνες, αυτό το αφήνουμε στη φαντασία του καθενού. Αν έχουμε δύο λεπτά και εγώ θα ήθελα να βάλω μία μικρή νότα αισιοδοξίας επειδή το αναφέρατε, λέγοντας ότι μπορούμε να σκεφτούμε ίσως βήμα-βήμα και να αποδεχτούμε καταρχάς ότι σε πολύ μικρότερη κλίμακα, έτσι δεν μιλάω για διαστρικά ταξίδια, αλλά ας πούμε αναφερθήκαμε αρκετές φορές σε αποστολές στον Άρη που για την ώρα είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, αν αποδεχτούμε ότι η πρόοδος τεχνολογική και επιστημονική θέλει πολύ χρόνο και προσπάθεια και καμιά φορά μπορεί να περάσει τη δικιά μας τη γενιά, την επόμενη και τη μεθεπόμενη και πολλές ακόμα. Σε ένα λοιπόν μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, εγώ κρατώ μια αισιοδοξία ότι η ανθρωπότητα θα προχωρήσει με στόχους ερευνητικούς βεβαίως όπως είπαμε και όχι ξεχνώντας το δικό μας τον πλανήτη. Αυτό το πεις εσύ. Λοιπόν, κοιτάξτε, η αισιοδοξία είναι δωρεάν. Μπορείτε να αισιοδοξείτε, κανένα πρόβλημα. Αλλά όπως το είπε ο κ. Κερμιζής, η σημερινή επιστήμη το αποκλεί. Δηλαδή, υπάρχουν δεδομένα. Τα δεδομένα δεν υποστηρίζουν σήμερα αυτήν την αισιοδοξία. Παρ' όλα αυτά, η αισιοδοξία είναι ένα πολύ καλό πράγμα. Να την έχουμε. Κανένα πρόβλημα. Και θέλω να προσθέσει κάτι και ο κ. Τσιγάνης. Εγώ, επειδή είμαι μάλλον του απεσιόδοξου μπλοκ λόγω της ενασχόλησης με τους αστεροειδείς κτλ. Όχι, να πω το εξής. Προφανώς για τα δεδομένα, αυτή είναι η απάντηση. Η σημερινή επιστήμη αυτό λέει και αυτό θα λέει για πολύ καιρό. Δεν μπορείς, παράδειγμα, να πάει να πέσεις πάνω στον ήλιο και να ελπίζεις ότι θα επιβιώσεις ή οτιδήποτε τέτοιο. Όλα τα υπόλοιπα περί terraforming και αυτά είναι στο επίπεδο της σημερινής επιστήμης που συζητάμε, αδιανόητα πράγματα. Συμφωνώ με την αισιοδοξία του Αδριανού για το να κάνουμε αποστολές, να πάμε στον Άρη, το τέλος του 40, ξέρω εγώ, 2040, 2050 ή οτιδήποτε. Μία μικρή επιφύλαξη πρέπει πρώτα ως είδος να επιβιώσουμε αυτά τα 30-50 εκατό χρόνια, να μην καταστραφούμε, ας πούμε, πυρηνικά ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να έχουμε την αισιοδοξία μέσα σε 100 ή 200 χρόνια να κάνουμε κάποιο άλμα που σήμερα δεν το φανταζόμαστε. Πολύ βασικό. Είναι και αυτό ένα δεδομένο, δυστυχώς. Έτσι. Καταρχήν και εγώ θεωρώ, ως προς την προηγούμενη ερώτηση, νιώθω ευγνωμοσύνη η επιστήμη να θέτει τα σωστά όρια στην ανθρωπότητα, ώστε να μπορεί να κατανοήσει και τις πραγματικές προκλήσεις, τα πραγματικά προβλήματα σαν επιβιώσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι όντως ο πλανήτης είναι το μόνο διαστημόπλοιο που έχουμε, όπως λέγεται, και να τον προστατεύσουμε. Και αυτό από μόνο του είναι το πιο κέριο, πέρα από την αισιοδοξία ή την απεσιοδοξία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ ένα άλλο όμως ήθελα να ρωτήσω. Πώς προσδιορίζονται τα όρια της άγνοιάς μας? Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει, ας πούμε, ακούω που λένε ότι γνωρίζουμε το 5% της γνωστής, της ύλης του διαστήματος ή της ενέργειας.
πώς ξέρουμε ότι γνωρίζουμε το 5% και το υπόλοιπο. Δηλαδή, αυτό με... Με ποια διαδικασία γίνεται αυτός ο προσδιορισμός? Να απαντήσω σε αυτό. Ναι. Τουλάχιστον για το κομμάτι της σκοτεινής ύλης, όπως λέγεται, υπάρχουν πάρα πολλές μετρήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει κάτι το οποίο επηρεάζει βαρυτικά, το μετράμε, το βλέπουμε, αλλά δεν υπάρχει φωτεινή ύλη, ύλη που αντιλαμβανόμαστε σαν ύλη, που να αντιστοιχεί σε αυτό. Και αυτό το, γι' αυτό έχει ονομαστεί σκοτεινή ύλη. Τι ακριβώς είναι, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Έτσι, αλλά ξέρουμε και από άλλες μετρήσεις, το δεν μπορώ να σας πω αναλυτικά, και για τη σκοτεινή ενέργεια και για τη σκοτεινή ύλη, ότι υπάρχουν. Μπορούμε να μετρήσουμε τις συνέπειες της ύπαρξής τους, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς είναι. Θες και εσύ να πεις κάτι? Να συμπληρώσω κι εγώ κάτι, γιατί είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. 5% από πού έχετε αυτό το 5%. Έρχεται από τη γενική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, η οποία μας λέει ότι η ύλη και η ενέργεια καμπυλώνουν το χώρο και το χρόνο. Μετρούμε λοιπόν τη γεωμετρία του χώρου και του χρόνου και αυτό μας λέει πόση ύλη και ενέργεια πρέπει να υπάρχει στο σύμπαν, ώστε να έχουμε ακριβώς αυτή την καμπυλότητα που βλέπουμε. Αυτή η καμπυλότητα που βλέπουμε είναι καθόλου. Δεν σε πάρα πολύ μεγάλες κλίμακες ισχύει το πυθαγόριο θεώρημα. Αυτή είναι η γεωμετρία του σύμπαντος. Αν έχουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, η μία πλευρά είναι στο τετράγωνο και η άλλη πλευρά είναι στο τετράγωνο, ισούται με την υποτίμουσα στο τετράγωνο. Αυτό δεν είναι προφανές. Αυτό που μας λέει ο Αϊνστάιν είναι ότι ανάλογα με το πόσο ύλη και ενέργεια υπάρχει στο σύμπαν, αυτό μπορεί να μην ισχύει. Μπορεί η υποτίμουσα στο τετράγωνο να είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των δύο πλευρών στο τετράγωνο ή μικρότερη. Αλλά είναι ακριβώς ίση. Αυτό λοιπόν το μετράμε γεωμετρικά. Επομένως, αυτό μας λέει ακριβώς το σύνολο της ύλης και της ενέργειας πόσο είναι. Μετράμε μετά το κομμάτι της ύλης και της ενέργειας στο σύμπαν που ακτινοβολεί. Πόσα αστέρια έχουμε, πόσο φως έχουμε, πόσους πλανήτες έχουμε, τα μετράμε όλα αυτά, είτε με τα κανονικά μας μάτια, είτε με τα βαρυτικά μας μάτια, με όποιον τρόπο μπορούμε να σκεφτούμε, τα αθροίζουμε και δίνουμε 5%. Άρα μας λείπει το υπόλοιπο 95. Γεια σας. Είναι λίγο γενική η ερώτησή μου. Οι γνώσεις μου είναι αρκετά περιορισμένες. Ήθελα να ρωτήσω αν ανά τον κόσμο διαστημικές υπηρεσίες βλέπουν το μέλλον για την επίτευξη των στόχων τους στην τεχνητή νοημοσύνη, στον άνθρωπο, στον συνδυασμό και των δύο. Ποια είναι η τάση του μέλλοντος? Ευχαριστώ. Μάλλον αυτό έχει και κάποια σχέση με την πολιτική, διότι δεν το καθορίζουν οι διαστημικές υπηρεσίες του κόσμου ποια θα είναι η κατεύθυνση, η γενική κατεύθυνση, όπως το θέσατε εσείς δηλαδή, της τεχνολογίας. Προφανώς, η σκοπή των διαστημικών υπηρεσιών είναι καθορισμένη και νομίζω ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν, ας πούμε. Πώς είναι το σύμπαν, ποια είναι η αρχή της βιολογικής δραστηριότητας, πώς βρεθήκαμε εδώ, όλα αυτά είναι διαχρονικά ερωτήματα. Τώρα, αυτό που λέτε εσείς παραπάνω είναι τι θα γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, παραδείγματι, και ποιος θα αποφασίζει αυτό. Και είναι προφανές ότι είναι πιθανόν το κουτί της Πανδώρας που ανοίγει για την ανθρωπότητα αυτή την εποχή μας, μπροστά στα μάτια μας, και πού θα καταλήξει η ανθρωπότητα εάν πράγματι η τεχνητή νοημοσύνη ξεπεράσει τα όρια που, της ανθρώπινης νοημοσύνης, το οποίο, όπως ξέρετε, πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι επινόησαν το σύστημα της εθνικής νοημοσύνης, το θέτουν ως ερώτημα. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέμε εμείς, δεν το λένε δημοσιογράφοι. Το λένε οι άνθρωποι που είχαν το πραγματικό όραμα της τεχνητής νοημοσύνης και ορισμένοι παρατήθηκαν από το Google για να μπορούν να μιλήσουν πιο ανοιχτά κλπ. Νομίζω ότι θυμάμαι
Δεν θυμάμαι, αλλά το έχω διαβάσει, για τον πρώην Πρωθυπουργό της Αγγλίας, τον Χάρολντ Μακμίλαν, τη δεκαετία του 50, τον οποίο τον ρώτησα τι νομίζετε θα είναι τα πιο βασικά ζητήματα της Πρωθυπουργίας σας. Και κοίταξε τον δημοσιογράφο και λέει, το πω στα αγγλικά, «Events, my boy, events». Δηλαδή, αυτά που θα συμβούν καθοδόν στην ανθρωπότητα. Και όπως ξέρουμε, αυτό έχει μεγάλη σημασία για όλους τους πολιτικούς και για την ανθρωπότητα γενικά. Είχαμε το COVID πριν και συνεχίζουμε να διαχειριζόμαστε αυτά. Αυτά ποιος θα τα έχει προβλέψει ποτέ. Και αυτό νομίζω ότι οι προτεραιότητες που λέτε ότι θα πρέπει να έχουν ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να έχουμε προτεραιότητες οι οποίες είναι αυτές που βλέπουμε τώρα στην πραγματικότητα, είναι το μέλλον, δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας. Και αυτό θα προσδιοριστεί από τι θα συμβεί. Αυτό δεν θα πω. Έχουμε ίσως χρόνο για μία τελευταία ερώτηση. Όχι, δεν είναι ερώτηση. Απλώς, επειδή τα τελευταία λεπτά η κουβέντα για το τι ξέρουμε και το τι μπορούμε να ξέρουμε και το πώς μπορεί να εξελιχθεί η επιστήμη, ανοίγει μία πόρτα στην οποία και κοινωνικοί επιστήμονες όπως εμείς μπορούμε να, έτσι, να βάλουμε το πόδι μας μέσα. Και έχει να κάνει όλα αυτά είναι ζητήματα πρώτα απ' όλα επιστημολογίας, οντολογίας και μεταφυσικής. Άρα θα ήταν πολύ χρήσιμο την επόμενη φορά να έχουμε και φιλοσόφους της επιστήμης, έτσι, για να μπορούμε να τα συζητήσουμε ακόμα καλύτερα. Αλλά είναι τόσο γοητευτική η συζήτηση και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες. Να δώσουμε το λόγο ένα νέο. Η ερώτησή μου δεν απευθύνεται σε κάποιον συγκεκριμένα. Στο θέμα της απεσιοδοξίας, τουλάχιστον για μένα, έχει να κάνει σχέση με τη χρηματοδότηση στο συγκεκριμένο χώρο. Γενικότερα, η ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας τόσα χρόνια βασίζεται σε κρατικά έσοδα και οτιδήποτε περισσεύει. Οπότε, κράτη γύρω στον κόσμο έχουν τη δύναμη να διαλέξουν άμα θα προχωρήσουμε μπροστά, αν θα σταματήσουμε ή άμα θα μείνουμε πίσω. Πώς θα μπορέσουμε σιγά-σιγά να αυξήσουμε την ιδιωτικοποίηση στο χώρο και να μπορέσουμε να φύγουμε πιο μακριά από αυτή τη σύνδεση που έχουμε με τα κρατικά συμβόλαια. Απλώς μια γρήγορη απάντηση για τη διαστημική τεχνολογία που είπατε. Ξέρετε, η δραστηριότητα, η επιχειρηματική δραστηριότητα ή μάλλον η ολική δραστηριότητα είναι 400 δις το χρόνο. Σε υπηρεσίες, εργασίες, τα λοιπά. Το κυβερνητικό κομμάτι είναι πιο λίγο από 25%. Το υπόλοιπο είναι στο τομέα των επιχειρήσεων. Και αυτό θα προσδιορίσει την ανάπτυξη όλου αυτού του κλάδου στο μέλλον. Δεν ξέρω για άλλες περιπτώσεις, αλλά αυτό είναι μετά από μια ορισμένη περίοδο. Τα πράγματα ξεφεύγουν πια από την ικανότητα των κυβερνήσεων να προσδιορίσουν ακριβώς τι θα γίνει. Βλέπετε τώρα, παραδείγματος χάρη, πάλι με την τεχνητή νοημοσύνη, ότι είναι το Google και το Microsoft και λιγάκι το Facebook που προσδιορίζουν για την τεχνητή νοημοσύνη και φωνάζουν όλοι. Πρέπει να πει το κράτος και να βάλει περιορισμούς. Αυτά είναι δύσκολα να τα προβλέψει. Το πόσο γρήγορα θα γίνει αυτή η ανάπτυξη εξαρτάται από την υποστήριξη της κοινωνίας, δηλαδή την ικανότητά της για να χρηματοδοτήσει αυτή την εξέλιξη.
Φανταστείτε τι έχει γίνει στα τελευταία 50-60 χρόνια, πόσο ανάπτυξη είχαμε. Τώρα τι θα γίνει στα επόμενα 50-100 χρόνια, δεν το ξέρουμε. Αλλά η ανάπτυξη είναι σχεδόν exponential. Εκθετική. Ναι. Μόνο να προσθέσω κάτι. Εγώ πάντα χρησιμοποιώ αυτό που έλεγε ο κ. Κρυμεζής στις ομιλίες του, δηλαδή για κάθε δολάριο που έχει επενδύσει η Αμερικανική κυβέρνηση, ο κύκλος εργασιών είναι 7 ή 8 φορές, αν δεν κάνω λάθος, μεγαλύτερος τελικά. Έτσι δεν είναι? Για κάθε δολάριο. Ναι, από. Ναι. Εννοείται την επένδυση. Ναι, η επένδυση, ο κύκλος εργασιών είναι 7πλάσιος ή 8πλάσιος, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά αν το πάμε και σε ένα επίπεδο παραπέρα, αν μπορείτε να μου σκεφτείτε μία έτσι βιομηχανία τόσο ευρείας κλίμακας, η οποία δεν στηρίζεται και δεν στηρίχθηκε και δεν συνεχίζει να στηρίζεται σε κρατικό χρήμα των φορολογούμενων, θα σας πω μπράβο. Κατά κανόνα αυτά όλα, παράδειγμα, ας πούμε, τώρα ο μεγαλύτερος πάροχος ιδιώτης εκτοξεύσεων διεθνώς είναι ο Elon Musk, όπως ξέρετε, τα μεγαλύτερα συμβόλαιά του είναι με την NASA προφανώς, έτσι, παρά με άλλες ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες ζητούν να κάνει εκτοξεύσεις. Έτσι. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολο να φύγει, να μην είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Ναι. Να προσθέσω ακόμα κάτι. Στην περίοδο του Apollo προγράμματος, ο προπλογισμός της NASA ήταν κάπου το 4% του προπλογισμού της Αμερικής. Πολλά λεφτά. Και όλο το πρόγραμμα κόστησε κάπου 20-25 δισεκατομμύρια δολάρια εκείνης της εποχής, που αν τα μεταφέρει κανείς σημερινά, είναι πάνω από 200 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, όταν έχεις αυτή την επένδυση, η ανάπτυξη γίνεται πολύ γρήγορα. Σήμερα ο υπολογισμός της NASA είναι μόνο το 10%. 0,5%. Ναι, ναι. Και εντούτοις όμως, επειδή έχουμε πια αναπτύξει κάποια τεχνολογία, το πρόγραμμα Artemis, που θα φέρει τον επόμενο άνθρωπο στη σελήνη, γίνεται με πολύ μικρή επένδυση. Και κάπου εδώ με ενημερώνουν ότι έχουμε εξαντλήσει το χρόνο για αυτή την πρώτη πρωινή συνεδρία. Να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους ομιλητές πάρα πολύ και εσάς. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ αύριο το απόγευμα για να μιλήσουμε για τη ζωή των άστρων και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε εδώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και ο Σύλλογος, από ό,τι καταλαβαίνω, Ερεσιτεχνών Αστρονόμων της Δυτικής Μακεδονίας θα έρθει να βοηθήσει στο να έχουμε και καλές παρατηρήσεις αύριο το βράδυ, έτσι δεν είναι? Ναι. Α, ωραία.